drinks a whiskey drink, he drinks a vodka drink, he drinks a lager drink, he drinks a cider drink. He sings the songs that remind him of the good times, he sings the songs that remind him of the better times. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε με την Τρόικα και σήμερα 10 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Λίμπερο. 5η 18 Ιανουαρίου εδώ από τη Θεσσαλονίκη που φυσάει πάρα πολύ. Πάρα πολλά τα μποφόρ. Δεκάδες μπορώ να πω τα μποφόρ. Σε παίρνουν και σε φέρνουν. Με ήλιο κατά τα άλλα, μικρή θερμοκρασία και τα λέω για όσοι είναι μακριά εδώ από την πόλη και μπορεί να ξύπνησαν και να αναρωτιούνται τι καιρό να κάνει στη Θεσσαλονίκη. Ας σας τα λέμε εμείς να πούμε και κάτι χρήσιμο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ξεκινάμε με Τρόικα. Κάποια πράγματα για αρχή να πούμε, για παράδειγμα ότι επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Θυμίζουμε και είναι απαραίτητο να θυμίσουμε ότι το κάθε SMS έχει χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Μάρη, τα μάθα νέα για τα μηνύματα, τα μάθα νέα. Για τα μηνύματα παίζουν τι λέμε γιατί έχουμε διαγωνισμούς. Και ήμουν έτοιμος να μιλήσουμε με τη Μαριλής. Χθες μιλήσαμε με τη Μαριλής, οπότε έχουμε διαγωνισμούς σήμερα. Επικοινωνούμε μόνο με μηνύματα. Ναι. Δεν κληρώνουμε τίποτα με μηνύματα. Α, δεν κληρώνουμε τίποτα. Μόνο για επικοινωνία είναι τα μηνύματα. Ωραία. Όχι για κληρώσεις. Α, ωραία, εντάξει. Οι κληρώσεις θα γίνουν τηλεφωνικά. Α, αυτό, εντάξει, ωραία. Θα δηλώσω συμμετοχή. Ωραία. Α, έχουμε ένα διήμερο για ξενοδοχείο. Έλα ρε φίλε. Τι λέει, ηλίθιος. Είναι το Λίθος. Λίθος, sorry. Λίθος. Sorry. Hotel και Spa. Στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Λίθος, Hotel και Spa. Πάρα πολλές υπηρεσίες. Ζεστό, φιλόξενο, περιβάλλον. Πέτρινη διακόσμηση, πολύ ωραία έπιπλα, εναρμονισμένα με όλο το διάφορο του ξενοδοχείου. Ωραίο. Διήμερο είναι στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, μπείτε να δείτε lithospavlahotel.com. Είναι Παρασκευή και Σάββατο με πρωινό 23 10 287 888. Αφήνετε τα στοιχεία στη Μαριλής για να δηλώσετε συμμετοχή για το διήμερο στο Λίθος Hotel που θα κληρώσουμε στις 11. Α, στις 11? 11, 11 και 10. Ωραία. Τώρα άρα, κάτσα να πω εγώ. Τηλεφωνικά, στοιχεία, συμμετοχή για το Λίθος Hotel, το διήμερο και η κλήρωση 11 ή 11 και 10. Ωραία. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Για να φέρω το μολέδο και έρχομαι. Πήγε στον δρόμο. Εσύ αυτό δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Δεν μιλήσουμε καθόλου για αυτό ειλικρινά. Να έρθει ο άνθρωπος. Εντάξει. Ναι, αυτό τι είναι, ρε. Καταρχάς, αδερφέ, συλληπιτήρια στον αέρα και από κοντά. Θέλω να σου πω να ξεμολογηθώ κάτι στον αέρα. Στον αέρα. Φίλε, έχω δει στη ζωή μου εκατομμύρια όνειρα. Ναι. Σε είδα προχθές το βράδυ, εσένα και εμένα μαζί. Ναι. Σωτήρη, σου το είπα νομίζω χθες. Σε μέρα. Ξυπνάω Δευτέρα προς Τρίτη. Σε είδα Δευτέρα προς Τρίτη. Στορκίζομαι, Δημήτρη. Ναι. Θέλω να το πω στον αέρα αυτό. Ναι. Δηλαδή, αν δεν το πω, θα σκάσω. Το άλλο που είδα σήμερα δεν το λέω γιατί θα πεθάνω. Άστο, θα πεθάνει ο κόσμος. Το άλλο που είδα σήμερα θα πάω μετά στην εκκλησία, ειλικρινά. Όχι. Χειρότερο. Δηλαδή, το να σκόνει ο Μαλεζάς πρωτάθλημα είναι παιχνίδι σε αυτό που είδα. Ναι. Σε βλέπω, φίλε, αγκαλιαζόμαστε οι δυο μας. Δημήτρη, ξυπνάω και νομίζω ότι είσαι στο δωμάτιο μέσα. Ναι. Στορκίζομαι. Πανταχού παρών. Δευτέρα προς Τρίτη. Παιδιά, τώρα συγγνώμη, δεν ξέρω αν ακούτε κάπου. Μπορεί τώρα να πει ο Σωτήρης αυτό. Γιατί το λες στον αέρα, και να έχει δίκιο το παιδί. Νιώθω την ανάγκη να το πω. Παιδιά, ήταν το Δημήτρη και ξυπνάω και νομίζω ότι τον βλέπω, ότι είναι στο δωμάτιό μου μέσα ακόμη. Σηκώθηκα και λέω είναι ο Δημήτρης εδώ. Εντάξει, φίλε, αδερφέ, κουράγιο, δύναμη. Πάμε. Πάμε, Δημήτρη. Ωραία. Προσέξτε λίγο κάτι. Ναι. Για να μην ταλαιπωρούμε τη Μαριλής. Όχι, αυτή είναι η δουλειά της, δεν υπάρχει θέμα. Καλά, ναι, ναι. Όχι, σε εντάξει, το λέω την κοπέλα για να μην τα μπλέκουμε, γιατί είναι λίγο μανίκι, γιατί έχει να κάνει άλλες 10 δουλειές. Έτσι, δεν έχει να κάνει αυτό εδώ μόνο. Εκεί να λέγαμε, ναι, εντάξει, έχει να κάνει άλλες 10 δουλειές. Λοιπόν,
δίνουμε με μεγάλη μας τιμή, καμάρι και περηφάνεια. Και σήμερα και αύριο θα δίνουμε. Αύριο για θέατρο και για live. Θεατράρα και λαϊβάρα. Καταλάβατε ποιο live, έτσι, το ξέρετε όλοι. Είναι για το Σάββατο τα άλλα. Λοιπόν, δίνουμε για αύριο, σήμερα δίνουμε για αύριο, 2 μονές προσκλήσεις για την λαϊβάρα των Καναδών. Κάμπα Kid, αυτό είναι η λαϊβάρα κυρίως, και όχι το μεθαυριανό, το βλαχογερμανικό. Και όποιος θέλει, στέλνει μήνυμα και να διαφωνήσει μαζί μου κανονικά, FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526, τηλεφωνικά μόνο, προσέξτε όμως, 10.30 με 11.30. Μην παίρνετε τώρα στη Μαριλίζ. 10.30 με 11.30. Για να πάρει μια ανάσα κοπέλα, έχει το Λίθος Hotel τώρα, που θα πάει και μετά, θα έχει κάποιο κοινό μισάωρο, να μην τα κάνουμε ρημάδιο, έτσι. Για αύριο, Comeback Kid, τεράστιο live στο Principal Club Theater. Ο Βλάκας εδώ πέρα τρώσε λάθος, δικό μου έγκλημα. Δεν σχολιάζω. Μπαντάρα, σημερινή, hardcore melodic, hardcore punk, στα καλύτερά της. Έρχεται με νέο άλμπουμ στις αποσκευές της, αλμπουμάρα το Outsider. Δίνουμε 2 μονές προσκλήσεις. Θα παίρνετε στη Μαριλίζ και θα λέτε για το αυριανό live. Για το live, αυτό ένα είναι. Για το live, αύριο Παρασκευή, Comeback Kid, στο Principal Club Theater. Okay, αυτό. Ονοματεπώνυμο, δεν θα σαχλαμαρίζετε με τη Μαριλίζ, έτσι. Και δεν ξέρω κιόλας αν λένε τα 3 τελευταία ψηφία ή τα 2, κάπως έτσι. Που δεν νομίζω, όχι. Μόνο ονοματεπώνυμο. Μην ταλαιπωρούμε. Μόνο ονοματεπώνυμο. Τίποτα άλλο. Μόνο ονοματεπώνυμο. Μην την κάνουμε λάστιχο την κοπέλα. Γράφει 25 ονόματα μαζί και τηλέφωνο, ας πούμε, τη χαζέψουμε τελείως. Αυτά. Αλλά μετά τις 10.30 με 11.30. Τα μηνύματα ισχύουν από ό,τι μου λέει ο Δημήτρης. Ευχάριστο επιτέλους. Για να παίρνουμε feedback, γιατί χωρίς feedback δεν γίνεται, έτσι. Αν κάποιος ξέρει κάτι, τι συμβαίνει με το Μολέδο, να μας ενημερώσει και εμάς. Έρχεται στο δρόμο, είναι, ρε. Γιατί έχω ζαλιστεί πραγματικά. Αυτό το μήνα είναι δικό μας. Όχι, από το είναι από τα μισάνυχτα. Ωραία. Όχι, ωραία. Όχι. Άρα, είπαμε για τους χορηγούς. Είπαμε για το Λίθος Hotel και Spa στον Άγιο Αθανάσιο, όπου μπορείτε να τηλεφωνείτε 2310-287-888 και να δηλώνετε συμμετοχή με ονοματεπώνυμο για να κάνουμε την κλήρωση στις 11. Ναι. Και με τις 10.30 θα ξαναπούμε για το live το οποίο δίνει, ναι, ο Μάριος. Ναι. Συγγνώμη που σοκαρίζομαι. Επίσημη εμφάνιση. Τζένις Μπαλατσινού. Βασίλη Κικίλια. Σωτήρη, πού? Επίσημη εμφάνιση πρώτη, πού? Στα μπουζούκια, λέει ο Σωτήρης. Στην κηδεία του Τζίμι Πανούση. Πάρτα βάζει Σωτήρη Δασκαλάκη. Εγώ τους είδα κι αλλού. Είχα πάει και σε ένα θέατρο. Στο θέατρο πρεμιέρα, ναι, ναι. Αυτή, άρα, νομίζω είναι. Λάθος το ρεπορτάζ. Κοίταξε, αυτή είναι η εντελώς τελείως official. Είναι κηδεία, έχει διαφορά. Για το θέατρο τι είναι? Κάτσε, ήρθε η Μαρίνα. Μπούντου. Ελένη, αδυνάτησες. Αφού είδαμε ανανά. Μανανά και το βράδυ τραχανά. Το ξέρω. Πολύ ωραίο. Διέτησε. Μπράβο, το ναι, το ξέρω. Σε παραδέχομαι. Τι δείχνεις, πες μου. Τι είναι αυτό που μου λες, κάτι τόσο απαγορευτικό. Τίποτα, ήθελα να δω τη φωτογραφία που έλεγες. Να τι. Κικίλια με Μπαλατσινού, ποιο λες? Άσο. Σε βίντεο, το θες. Φωτογραφία προτιμάς? Κάτσε, έλα, αυτό πες στον αέρα. Παιδιά, το είπε, το άξιζε. Α, γι' αυτό ντρέπεσαι δικαιολογημένα, ναι, τώρα σωστό, το καταλαβαίνω, ναι, να το πω, τι είπες? Παιδιά, στην Ελένη Μπούντου αρέσει ο Κικίλιας. Άιτερε. Άιτερε, αγόρι. Ωραίος άντρας. Ποιος? Είναι ψηλός, ρε. Ναι, όχι, ναι, αυτό είναι το πλεονέκτημα. Δηλαδή, τώρα πάω να φανταστώ Μπούντου δίπλα στον Κικίλια και να μην θέλω να αμαρτήσω, δεν θα. Άστο αυτό, ρε. Μην βγάζεις κακίες. Σου αρέσει ο Κικίλιας? Ο Κικίλιας σου αρέσει? Ο Βασίλης. Πλάκαρε μου κάνεις. Ο αριστερόχειρας. Πλάκαρε μου κάνεις. Δηλαδή μιλάς και σοβαρά? Δηλαδή, συγγνώμη, αν τον είσαι υπάλληλο η Δώρα κάτω στο κηλικείο και τρώγε πάνε ρε βλάκα πάνω το χυμό, θα φύγουν όλες οι βιταμίνες στα παιδιά, θα τον κοιτούσες? Θα ασχολούσουν μαζί του? Ο Κικίλιας, ωραίος άντρας. Ρε εσύ, πάω να βρω το νούμερο, πάω να βρω τη Σιένα Μίλλερ τώρα, πραγματικά. Παιδιά, είναι ωραίος άντρας ο Κικίλιας? Ερώτηση. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Δηλαδή, θα το χαζέψουμε τελείως. Δεν ζητάς τώρα απάντηση από. Τι να πω. Δημήτρη, να πω κάτι, επειδή είσαι και πατέρας 2 κοριτσιών. Έτσι. Παιδιά, με τα παιδιά δεν παίζουνε. Έχει κυκλοφορήσει. Εγώ παίζω με τα παιδιά μου. Ναι, έχει. Να παίζεις έτσι, ναι, να είσαι γερός και να παίζεις. Να παίζουν, ναι, τα παιδιά. Ναι, κατάλαβες τι εννοώ. Και όπως ο Αλεξανδρής, δεν τα αφήνω ποτέ. Κυκλοφόρησε. Κυκλοφόρησαν ψευδείς ειδήσεις στο πού αλλού. Πού αλλού. Και τα υιοθετεί ο κάθε ένας. Έτσι.
ο κάθε ένας. Και ότι υπάρχει σπήρα που κλέβει παιδιά, προσέξτε, άλλο, τα παιδιά ναι, τα προσέχω, ναι, είμαι στην τζίτα συνέχεια, είμαι ναι, ναι, ναι. Ότι στην περιοχή, σε ανατολικές περιοχές Θεσσαλονίκης, δηλαδή από μέσα στην πόλη, ανατολικές περιοχές, έως και το Δήμο Θερμαϊκού, κυκλοφορούν σπήρες που κλέβουν παιδιά και έχουν κλέψει παιδάκια και τέτοια. Προσοχή, προσοχή. Εγώ δεν λέω επαναπαυθείτε, εφησυχαστείτε, άσε το παιδί σου που πάει, ξέρω εγώ, τρίτη δημοτικού, τετάρτη, να γυρίζει από το σχολείο μόνο ή να, το βράδυ να παίζει μόνο, ξέρω εγώ, στην παιδική χαρά. Δεν λέω αυτό. Αλλά τσεκάρετε το τι λέγεται, τι γράφεται. Γιατί το διαδίκτυο είναι το ατελείωτο πεδίο βλακείας και όπως είπε μία φίλη μου, πολύ καλή φίλη, την καλημερίζω χωρίς από το όνομά της, σύντροφος καλού φίλου, για το Facebook είναι ο απόλυτος αυνανισμός. Πραγματικά ο απόλυτος αυνανισμός. Οπότε λέγει προσοχή, με αυτά δεν παίζουνε. Άρα λες όσους χρησιμοποιούν Facebook δεν είναι ναι, εγώ, όχι, δεν λέω αυτό. Όχι, είναι το πώς χρησιμοποιείς. Και εσύ χρησιμοποιείς. Πώς το χρησιμοποιείς. Ούτε λέω, παιδιά, τα αφήστε, δεν λέω στο Δημήτρη, προς Θεού, δεν το κάνει και να το πω. Άσε τη Μάρθα να γυρίζει από το σχολείο μόνη της ή το βράδυ το κοριτσάκι να γυρίζει μόνο, προς Θεού, δεν είπα αυτό. Αλλά να ελέγχουμε το τι ψέμα και το, κάτι παρουσιάζεται σαν είδηση, αν είναι αλήθεια, σε ποιο βαθμό είναι αλήθεια, πού έχει συμβεί, αν έχει συμβεί. Έτσι, γιατί χθες τρομοκρατήθηκε κόσμος. Και μπράβο σε κάποιες εφημερίδες που το έκαναν πρωτοσέλιδο. Okay. Τον Στεφανάκο πού τον φάγανε? Στο Χαϊδάρι, λέει, τώρα που πήγαινε κοντά στο σπίτι του, κάτι τέτοιο. Πήγαινε, έκανε μια πολύ κοντινή διαδρομή και δεν είχε μαζί του τους δύο που, έχει ο συνήθως, που είχε ο συνήθως σαν σωματοφύλακες μαζί του. Και φάγανε πάλι ξύλο δημοσιογράφη. Σαν μπότικα. Πού? Τι, δεν ξέρω, ρε φίλε. Και κατεβάσανε στην Γλυφάδα το άγαλμα εκείνο, το άγγελος, τι είναι? Έπεσε. Δεν έπεσε. Α, ναι. Το κατεβάσανε. Κάτω που πεσμένο ήταν. Άτομα, ένα φορτηγό και δύο αυτοκίνητα. Ναι. Άκουσα τον Δήμαρχο Γλυφάδας στο... ναι, Φάδακα, ναι. Ότι λέει μάλλον γνωρίζουμε και πού ανήκουν αυτοί που το έκαναν. Λοιπόν, εδώ μας συνεχίζετε να συμμετέχει στους διαγωνισμούς τηλεφωνικά. Πρώτα απ' όλα για το Λίθος Hotel και Spa στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, αυτό το διήμερο. Και σε λίγο θα πούμε ξανά για το live το οποίο δίνει ο Ασλαμάς. Όχι, τώρα μην καλείτε τώρα, μετά 10:30. Για να μην ταλαιπωρούμε τη Μαριλής. Έτσι, 10:30 με 10:30. Χιουμοριστικό αυτό θέμα το οποίο έθιξαν οι συνάδελφοι, που βρήκαν ευκαιρία να λιδωρήσουν τον ΠΑΟΚ για τον Μολέδο. Λογικά η σημερινή θα είναι η τελευταία ημέρα αυτής της ταλαιπωρίας. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε ήδη να έχει αποσυρθεί από αυτή την κατάσταση. Και νομίζω ότι θα το κάνει πάρα πολύ σύντομα, γιατί έχει καταλάβει την κοροϊδία μετά από όλα τα λάθη τα οποία έγιναν εδώ και 15 ημέρες. Πρώτα απ' όλα το ότι άφησε την υπόθεση να πάει Ιανουάριο και δεν κινήθηκε μέσα στο Δεκέμβριο, και κυρίως το ότι δεν προσέγγισε τον ποδοσφαιριστή για να μάθει τι ακριβώς θέλει. Και όταν τον προσέγγισε, είναι πλέον πολύ αμφίβολο τι είδους εκπρόσωπο του ποδοσφαιριστή προσέγγισε. Και έγινε ό,τι έγινε, πρώτα για την αγορά, μετά για το δανεισμό, μετά για την Ιντερνασιονάλ, το ένα, το άλλο κτλ. Κτλ. Λοιπόν, και έχουμε ήδη την ενημέρωση ότι ο ΠΑΟΚ αποσύρεται από την υπόθεση αυτή. Παραμένει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ το διέψευσε χθες. Και ο Ολυμπιακός το διέψευσε, νομίζω. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ήδη επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ ότι αποσύρεται από οποιαδήποτε άλλη διαπραγμάτευση με τον Μολέδο. Θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι έκαναν την καλύτερη πρόταση, έδωσαν αρκετό χρόνο στον παίχτη. Κάτσε 10 μέρες ακόμα, γιατί. Και θα προχωρήσουν στις υπόλοιπες επιλογές που έχουν. Λείπει κυραλένη. Αφού έκλεισε, δεν ήρθε. Ήρθε, έκλεισε, έρχεται. Ο Ισαΐας Ματιάμπα. Ο Θαρδί. Ισαΐας. Δεν μοιάζει. Δεν μοιάζει με το Ματιάμπα. Ναι. Υπόθηκε και ναι, το άλλο χθες. Άσε μας ρεσκούρε βόκολε. Συγγνώμη, τώρα σε αυτό στιγμή παοξής. Παοξής, σας λέω αυτό. Είναι πάρα στην προσπάθεια εκεί στον εκνευρισμό που προκάλεσε ο ποδοσφαιριστής. Θα το γράψω. Υπήρχαν σχόλια Ματιάμπας, μαύρος βόκολος κτλ. Αν ακούει ο φίλος ο παοξής, ας μου επιτρέψει να το κάνω στάμπα σε τίσερτ. Άσε μας ρεσκούρε βόκολε. Σωτηρία, απίστευτο. Καλό.
Καλό. Βρε, πάνε πάρε. Το πράγμα, πάνε πάρε Ανέστη Αναστασιάδη. Πήγαινε πάρε Ανέστη Αναστασιάδη για τρεις μήνες. Να είσαι άρχοντας. Να δέσει εκεί η άμυνα. Εκεί μαζί με Μαλεζά, μαζί με Βαρέλα, με ό,τι θέλεις. Τελείωσε. Κρατάει μόνος του μία λαμία ολόκληρη. Με το κουκόλι μαζί δίπλα. Εντάξει. Μην τρελαίνεστε. Πάνε πάρε. Έκανε πάλι πολύ πολύ ωραία εμφάνιση ο Καραϊσκάκης προχθές. Μην τρελαθούμε το παιδί. Μην τρελαθούμε. Σωτήρ Δασκαλάκη τον πάντα. Δεν το παρουσιάσαμε επίσημα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Σωτήρ Δασκαλάκη έχουμε και σήμερα. Φίλος από τα παλιά κυρίως, τον οποίο ποτέ δεν έχω προδώσει ούτε μισή φορά. Λέει, μία φορά, λέει ο Σωτήρης. Μία φορά με πρόδωσες. Με πούλησες. Και πραγματικά η χειρονομία που έκανε είναι μαχαιριά στην καρδιά μου. Ειλικρινά. Είναι μαχαιριά στην καρδιά μου. Δεν μου αρέσει να προδίδω, να πουλάω αυτούς που αγαπάω. Δεν το μπορώ. Πραγματικά δεν το μπορώ. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 18 Γενάρη, Σωτηρίου έτους 2018. Σωτήρη, βοήθησε με λίγο. Είναι Αθανασίου και Κυρίλου Πάτρ Αλεξανδρίας. Δηλαδή είναι δύο ή ένας ή δύο διαφορετικοί και ήταν και οι δύο πατριάρχες. Γιατί δεν είναι, σταματάει στο Πάτρ στο ημερολόγιο, Αθανασίου και Κυρίλου Πάτρ Αλεξανδρίας. Ως πάντων, Θεοδούλης, Θεοδούλη ήξερα. Έχω γνωρίσει τη ζωή μου γυναίκα Θεοδούλη και Θεοπίστη. Καλά, Θεοδοσία δεν σχολιάζω, εντάξει. Γνώρισα και μία φαρμακοποιό πριν κάνα 2-3 χρόνια από την Αθήνα. Ξένης Βονήσιος Λεοβάδος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Και αν έχουμε κάποιον εδώ πέρα μέσα, να φέρει κανένα κερασματάκι, να πούμε. Θέλω, νιώθω την βαθύτερη ανάγκη. Α, τα παιδιά είναι νικητές, ήρθανε τέτοιο, να πάρουν τώρα. Νιώθω τη βαθύτερη ανάγκη να καλημερίσουμε. Να καλημερίσω εγώ και σαν και όσο ο Δημήτρης φαντάζομαι και ο Χρύσανθος. Όσους μας ακούνε και πλένουν τα δόντια τους. Και επίσης να καλημερίσουμε ιδιαιτέρως τους cab drivers οι οποίοι μας στηρίζουν και κάνουν γνωστή την εκπομπή. Η οποία εκπομπή ήδη είναι γνωστή, την κάνουν πιο πολύ γνωστή. Έτσι. Θα πει τώρα κάνεις ταξιτζής, πες και για εμάς ρε, για τους ταξιτζίδες. Ναι, cab driver είναι ταξιτζίδες, έτσι. Και τους κουριεράδες που τους είχε χαρακτηρίσει το επάγγελμα του courier, το χαρακτήρισε κάποτε ο Έλμερ, θρελική μορφή της πόλης, ο Πάνκης, επάγγελμα του μέλλοντος. Το επάγγελμα του μέλλοντος. Και μάλλον δικαιώνεται, καθώς οι 3 στους 10 Έλληνες που εργάζονται είναι κουριεράδες. Θέλω να. Βέβαια. Έχουμε πολύ καλή συμμετοχή για το ξενοδοχείο. Δηλαδή, βγήκα έξω να ρωτήσω. Μπράβο. Γιατί δεν έχουμε. Το κατάλαβα. Δεν έχει εικόνα. Το κατάλαβα. Την εικόνα. Μπράβο. Να ξέρουμε. Υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει πολύ καλή ανταπόκριση από φίλους που τηλεφωνούν για να διεκδικήσουν ένα διήμερο στο Λίθος Hotel και Spa στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. 23-10-287-888. Αφήνετε στοιχεία. 11-11-10 με το διάλειμμα θα κάνουμε την κλήρωση. Επειδή πάρα πολλές φορές όταν αναφέρομαι σε Βρετανούς, λέω δεν είναι Βρετανός, είναι Μεγαλοβρετανός και κάποιοι παρεξηγούνται. Θα μεγαλοδικηγόρος δηλαδή. Παραδίδω μία είδηση και να τη σχολιάσει και ο ακροατής που ακούει και ο Δημήτρης Τρομπατζόγλου και ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Τι Υπουργείο έγινε στη Μεγάλη Βρετανία, είδες. Από χθες, τι Υπουργείο έχει Μεγάλη Βρετανία. Υπουργείο. Όχι. Αυτό τι είναι, ρε Σωτήρη, με τη χειρονομία που κάνει. Και πας μου λέει, τι Υπουργείο. Υπουργείο. Μπράβο. Έλα από εδώ πέρα, πες το και πάρε την ευθύνη εσύ. Ωραία, δεν το μεταφέρω. Αυτό. Όχι, δεν είναι αυτό. Τι Υπουργείο έχει από χθες. Και πολύ ωραία κοπέλα η Υπουργός. Πολύ ωραία κοπέλα. Μπες και δες το, θα ανοίξει τώρα. Μπες και δες το. Μπορεί το έχει εδώ πέρα. Μπορεί το έχει και εδώ. Πώς. Α, ναι. Μεγάλη επιτυχία. Αλλά μην συνεχίζουμε. Ο λοιπόν, Χρήστος, πού να το αντιμετωπίσει αυτό το γεγονός. Γιατί είναι δικό σας πτώσεις. Λοιπόν, Υπουργείο Μοναξιάς. Πες μου τώρα, είναι αυτή η χώρα μεγάλη, ναι ή όχι. Μεγάλη Βρετανία, φίλε. Εντάξει, το λέει το όνομα. Υπουργείο Μοναξιάς. Άντε ρε, δασκαλάκι, σχολίασε λίγο εσύ που έκανες έτσι, ότι κάνουν, ότι είχαν. Στην ουσία είναι δικαιώνεσαι. Δηλαδή, ποιος θα πάρει, ρε φίλε. Ναι, όντως. Ψιλοδικαιώνεσαι, αν το σκεφτείς. Δεν το δασκαλάκι. Υπουργείο Μοναξιάς έχει από χθες το απόγευμα η Μεγάλη Βρετανία. Η μόνη χώρα στον κόσμο με σχετικό υπουργείο. Καληνύχτα. Καληνύχτα και καλή τύχη. Όποιος θέλει, το σχολιάζει. Είτε τηλεφωνικά. Όταν ανοίξουμε γραμμές, είτε σε μεστικά. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Λοιπόν, κάπου εδώ. Α, τι έγινε, μας τον ακούμπησαν οι Τούρκοι. Κάτι άκουσα. Μας τον ακούμπησαν, λέει οι Τούρκοι. Τουρκική ακτεωρός, ναι, λέει, στα ίμια. Ναι, ακούμπησε το ελληνικό το.
Κανονιοφόρο. Κανονιοφόρο, ναι, που έκανε προγραμματισμένη περίπολο στα Ήμια. Μας τον ακούμπησαν, λέει οι Τούρκοι. Μάλιστα. Έτσι, α, γι' αυτό το επεισόδιο το σχολιάζει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε break. Μην ξεχνάτε, βγάζουμε έναν νικητή εδώ πέρα, Δημήτρη. Έναν. Ένα. Έτσι, ένας τυχερός θα πάρει την σύντροφό του, τον σύντροφό του, έτσι, την σύζυγό του, την ερωμένη του, τον ερωμένο του. Έτσι. Μπορεί να πάρει τον ερωμένο του, γιατί όχι. Όχι τον εραστή, τον ερωμένο. Και θα πάει στο Lithos Hotel Spa, ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Για να περάσει. Είναι και σουκού μέσα, ή ό,τι μέρα θέλει, ή μόνο σουκού. Παρασκευή, Σάββατο. Παρασκευή, Σάββατο. Δηλαδή, αν θέλει κάποιο να πάει Πέμπτη Παρασκευή, δεν μπορεί. Αυτό να το διευκρινίσουμε λιγάκι. Θα το διευκρινίσουμε σε λίγο. Είναι για Παρασκευή. Δεν νομίζω να έχει συγκαθημερινές πρόβλημα. Τέλος πάντων, είναι για Παρασκευή, Σάββατο με πρωινό μαζί. Με καταπληκτικό πρωινό μαζί. Και από τώρα έως και τις 11.30 διεκδικείτε δύο μονές προσκλήσεις για τη λαϊβάρα των Καναδών. Κάμπα Kid, ατελείωτο ξυλίκι, αύριο βράδυ στο Fix Factory με την μπαντάρα αυτή από το Winnipeg της Μανιτόμπα του Καναδά, το Quintetto που χαρκοροπανκάρει. Δύο μονές προσκλήσεις τηλεφωνικά, λέτε στη Μαριλίζ ονοματεπώνυμο για το live, για τη συναυλία αύριο βράδυ. Στο 287-888. 287-888. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Ακούτε Λίμπερο, 41 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε κάποια μικρό προβλήματα με το σήμα λόγω του πολύ ισχυρού ανέμου. Στο Χορτιάτι πρέπει να γίνεται ένας μικρός χαμός. Θα διορθωθεί όμως, που θα πάει. Μας ακούτε πάντα και ίντερνετικά. Επαναλαμβάνουμε την είδηση πριν από λίγα λεπτά. Από τον ο ΠΑΟΚ αποφάσισε, μετά βέβαια από εντολή που έδωσε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, να σταματήσει κάθε ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μολέδο. Τέλος αυτό. Μέχρι σήμερα ήταν αυτό το πράγμα, το οποίο ζήσαμε εδώ και 2 εβδομάδες. Στρέφεται σε άλλες λύσεις ο ΠΑΟΚ για τον κεντρικό αμυντικό. Δίνουμε μέσα από την εκπομπή ένα διήμερο στο Lithos Hotel και Spa στον παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Lithos Hotel, lithospavlohotel.com, για να δείτε που θα πάτε τηλεφωνικά. 2310-287-888. Δηλώνετε συμμετοχή. Η κλήρωση την κάνουμε σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Έτσι, και από τώρα μέχρι τις 11.30... μην ξεχνάτε, δύο μονές προσκλήσεις για τον Λαϊβάρα, τον Κάμπα Kid, η Καναδί Κάμπα Kid, αύριο βράδυ στο Fix Factory. Τελεφωνικά 2-31-027-888. Γρήγορα, μην βγαίνεις κουβέντα. Καλημέρα, Μαριλής. Ονοματεπώνυμο για το live. Ξέρω εγώ. Μάριος Ασλαμίδης, ας πούμε. Εντάξει. Δημήτρης Τσόρμπα. Το ονοματεπώνυμο για το live. Είναι αύριο Παρασκευή στο Fix Factory of Sound. Είναι το βίντεο, ναι, όπου υπάρχει επαφή των δύο. Φίλε, είναι συγκλονιστικό, Ναι, είναι από την τουρκική πλευρά το βίντεο. Να σου πω κάτι. Για μένα είναι και λίγο συγκινητικό. Είναι λίγο ότι είμαστε αδέρφια και τέτοια. Ότι, κάπως έτσι. Αυτό το τι είναι, σύγκρουση είναι αυτό. Ξέρω εγώ. Ναι, η κανονιοφόρος είναι η κανονιοφόρος νικηφόρος. Αν μας ακούει κάποιος που έχει υπηρετήσει είτε στην τουρκική ακτεωρό, τη συγκεκριμένη, είτε στην κανονιοφόρο νικηφόρο, ας επικοινωνήσει με την εκπομπή. Το βίντεο είναι συγκλονιστικό. Δεν το είχα δει. Έτσι. Μάλιστα. Έξω από το μαγαζί του με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στο Χαλάνδρη έγινε το σκηνικό με τον Στεφανάκο, μας γράφει φίλος. Δεν πρόλαβε καν να μπει στη θωρακισμένη του BMW. Άλλος φίλος γράφει, χθες λέει, η διπλανή σου έκαναν σύγκριση τον Πρίγιοβιτς με τον Μανιά και αναρωτήθηκαν αν έχει βάλει ποτέ γκολ ο Πρίγιοβιτς όπως τα τελευταία του Μανιά. Θύμισε τους, λέει, τον γκολ στην Ξάνθη, ούτε στα όνειρα του Μανιά. Επίσης, πες τον Μάριο, είναι χαζή στην Στόουκ που πήραν το Σταφυλίδι. Μπορώ να σου πω άπειρες ανόητες επιλογές, ας πούμε, Βρετανικών συλλόγων, δεν το κατάλαβα αυτό. Τώρα, στη Στόουκ για το Σταφυλίδι, τι είχαν εκεί αριστερά, τι λεφτά μπορούσαν να δώσουν, τέλος πάντων. Πολύ καλός είναι. Καλό, εντάξει, τώρα εγώ αν ήμουν οπαδός στη Στόουκ City, δεν θα ξάπλωνα και από τη χαρά μου, τέλος πάντων. Η προηγούμενη βρετανική παρουσία του είναι στην Φούλαμ, έτσι. Ναι. Okay. Δανεικός για αυτό το διάστημα, 4-5 μήνες, χωρίς οψιόν αγοράς. Δεν πήγε καμία οψιόν. Ναι. Στην οποία Stoke City, αν δεν κάνω λάθος, πήγε το πουλέν μου, ο Πολ Λάμπερτ, ο Σκοτσέζος. Ο φόρη κοινός.
Επί χρόνια Χαφ έχει πάρει μετάλλιο Champions League. Με ποια ομάδα? Για να δω. Με ποια ομάδα? Ο Σκοτσέζος. Βασικός. Βασικότατος και αντικατάστατος. Δεν ξέρω. Στη μεσαία γραμμή. Ντόρτμουντ. Σόπαρε. Τελικός με Γιουβέντους. Ναι. Μπορούσε Ντόρτμουντ. Στην οποία έπαιξε 2-3 χρόνια. Πόσο έπαιξε. Βέβαια. Εδώ είμαστε και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια, παιδιά. Γεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε και πάλι. Ανεβήκαμε με το που μπήκε ο Χρήσαθος που ξέρει από πτώσεις και από ανόδους. Ανεβήκαμε και πάλι κανονικά. Είμαστε στον αέρα. Μπράβο. Και στα Ερτζιανά, όχι μόνο διαδικτυακά. Να υποδεχθούμε Χρήσανθο που ήρθε με μία ώρα καθυστέρηση να... με τον εξής τρόπο. Ένβερ Αλίβοντιτς. Κάτι, είμαι τόση ώρα έξω. Ναι. Λες με μία ώρα. Και είναι 20 λεπτά μετά τη συνηθισμένη σου ώρα. Ναι, όντως. Όντως. Παιδιά, αυτά μπορεί να τα λύσετε και εκτός. Λοιπόν, όχι, ακριβώς επειδή Γιώργος Ζησόπουλος, Φόνση Ναδάλες, Διντάκ Ντεβέσα και Σταύρος Τσουκαλάς. Πάμε Γεράρη Απολλωνάρα. Δεν έχει αντίπαλο κάποια ομάδα. Πάμε Γεράρη Απολλωνάρα. Παίζει τώρα. Παίζει, ρε. Πάμε Γεράρη Απολλωνάρα. Κάθε Κυριακή, κάθε εβδομάδα τα ρεπορτάζ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ τα κάνει. Ναι, νομίζω ότι μόνο ο Σωτήρης θα απαντήσει αυτή την ερώτηση. Με ποια ομάδα σε ντούμπα έχει βάλει ο Τσουκαλάς? Πολύ πολύ ωραίο σουτ. Πάρα πολύ ωραίο σουτ. Μπράβο ρε Σωτήρη. Γιατί? Ως παίκτης του ΠΑΟΚ, ναι, ως παίκτης του ΠΑΟΚ, ναι. Ο Τσορμπατζόγλου κοιτάει. Σου λέει κάτω. Πήγαινα Λεβαδιακό, καμιά δόξα δράμας, κάνα τέτοια. Τώρα δηλαδή πες μας λίγο για το Μολέδο, λίγο, φτιάξε μας λίγο. Είσαι κακός ειλικρινά. Μολέδο, εδώ και 15 μέρες είπαμε πως ξεκίνησε λάθος αυτή η υπόθεση. Να, δεν θυμάστε φωτογραφία βάλατε. Με τον... γκαζέτα είναι αυτή. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ να αφήνει το θέμα να πάει μέσα στον Ιανουάριο. Πρώτο λάθος. Δεύτερο λάθος με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν ενημέρωσε καν τον ποδοσφαιριστή να το ρωτήσει αν θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ. Κάτι, συγγνώμη. Δύο-τρεις φορές που γράψαμε η συμφωνία με Μολέδο, τι ήτανε? Δεν υπήρχε τελικά. Συμφώνησε τον Παναθηναϊκό τρεις φορές για τρία διαφορετικά θέματα. Μία για πώληση, μία για δανεισμό. Όχι, 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 όχι. ΠΑΟΚ Μολέδο. Τα βρήκε με τον Μολέδο κάποια προχθές και άλλαξε πάλι άποψη με το που ήρθε ο μάνατζερ του. Δεν το πιστεύω. Εντάξει. Θεωρώ ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έλεγε ότι θα έβγαζε μια σιγουριά, θα τα βρούμε. Αλλά. Εντάξει, σας έχει ρίξει λούμπα όλους τώρα, έτσι. Ναι, ναι, δεν τα είπαμε από την αρχή ότι έγινε λάθος. Όχι. Δεν ξεφωνήσαμε εδώ. Σε λούμπα εννοώ ότι όλες οι εφημερίδες γράψαν ότι συμφώνησε. Γραφικότητα. Ότι ήρθε, δεν υπέγραψε. Ότι έρχεται αύριο μικρή παράταση, ένα απρόοπτο που δεν είχε να κάνει με τον ΠΑΟΚ, αλλά αυτό. Αυτή ήταν η ενημέρωση. Βεβαίως. Και ο Κάτσα και ο Κωνσταντινίδης και ο Μιστακίδης ζήτησαν, βεβαίως. Καλά, αυτά συζητούσατε με τον Παναθηναϊκό, ρε. Το ότι τα βρήκατε με τον Παναθηναϊκό και τον πιέζατε μια εβδομάδα για να συμφωνήσει, δεν σημαίνει ότι συμφώνησε και ο παίκτης. Γιατί ο παίκτης λέει ότι ποτέ δεν συμφώνησα με τον ΠΑΟΚ. Έτσι λέει. Αν ο Μίχελ δεν κατάλαβε ότι δεν συμφώνησε, τι να σου πω. Είναι και ένα θέμα αυτό, ότι έχετε στείλει τον Μίχελ να συμφωνήσει. Δηλαδή, δεν έχετε. Εμάς μας αρέσει, να ξέρεις. Να του στέλνετε πιο συχνά τον Μίχελ. Έχει μια διορατικότητα. Εδώ και 15 μέρες εκτέθηκε ο ΠΑΟΚ, αυτή είναι η αλήθεια, και χρόνο έχασε. Και γόητρο έχασε. Το βασικότερο είναι ότι έχασε, ρε παιδί μου, χρόνο για την κάλυψη της θέσης. Όχι όλα τα υπόλοιπα τώρα, εντάξει. Άμα φέρεις δηλαδή ένα καλό παίκτη που παίζει καλά, δεν θυμάται κανένα το Μολέδο. Εκείνη η ουσία, να φέρεις ένα καλό ποδοσφαιριστή. Αλλά εντάξει. Θα επικοινωνιακά... ρωτήσουμε και το Σαββίδη τι θα θυμάται και τι θα θυμάται στο τέλος και αυτής της υπόθεσης. Επικοινωνιακά δεν νομίζω ότι φταίνει η δημοσιογράφη όμως τώρα. Για το γεγονός ότι γράφανε ότι έκλεισε ο Μολέδο και συμφώνησε ο Μολέδο και έρχεται ο Μολέδο και διάφορα άλλα τέτοια. Οι δημοσιογράφοι πάντα θα φταίνε. Είτε γράφουν είτε δεν γράφουν. Σωστό. Αυτό αποδεικνύεται για άλλη μια φορά. Καλά, αυτό ναι. Υπάρχει μια ευθύνη, είναι αλήθεια. Λοιπόν. Ναι. Τι. Να πάμε στο μπάσκετ. Γιατί να πάμε. Όχι να πάμε και στο μπάσκετ. Να πάμε. Να πάμε και στην Καλαθόσφαιρα. Δεν θέλουμε να πάμε. Όπου μπορεί να βάλει σε μια σειρά τι διαφορέ πόντων τι οποίε χάνει το τελευταίο διάστημα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Καταρχήν υπήρξαν παράπονα χθες ακροατών ότι δεν είπατε για τη σφαγή στο Ρέθυμνο. Το 30 βολές, το ότι έδωσε αντιαθλητικό με το σκορ 74-73 εκτός φάσης. Γιατί αντιαθλητικό, ποια έννοια? Ότι έγινε φάουλ δηλαδή, άρα είναι αντιαθλητικό, έτσι λέει ο κανονισμός. Αν δεν μπει η μπάλα μέσα στο παρκή, είναι αντιαθλητικό, ναι. Ναι. Δεν την είδα τη φάση. Δεν είναι καν φάουλ. Είναι από τα κλασικά. Χωρίς να μπει η μπάλα στο παρκή. Ναι, είναι από τα κλασικά. Είναι. Ναι, αλλά δεν είναι φάουλ. Είναι από τα κλασικά που τρέχουν οι παίκτες, ξέρεις, που ο ένας παίκτης πάει για να πάει να μαρκαριστεί και τον ακολουθεί ο άλλος κτλ. 99% τέτοιες φάσεις γίνονται στα τελευταία δευτερόλεπτα και στον Άρη δίνει αντιαθλητικό.
να σιγουρέψει δηλαδή, μη τυχόν και χάσει τις βόλες, γιατί χάσει τις βόλες πριν ο παίκτης του Ρεθύμνου και τις δύο. Σου λέει κάτσε να του δώσουμε και την μπάλα απ' έξω. Μην γίνει τίποτα. Τέλος πάντων, είναι αιμετική η αντιμετώπιση του Άρη, γιατί βεβαίως είναι ανύπαρκτο του Άρη. Στη Βόνη έπαιξε όμως. Ναι, στη Βόνη έπαιξε και για τον Ακροατή. 17 πόντους. Ωραία και. Αυτά είναι τα, η επικαιρότητα αυτή είναι. Δεν είναι καλή ομάδα αυτή. Το Ρέθυμνο, δηλαδή να βάλουμε τη ΣΥΤΕ σε μια σειρά. Τι να κάνουμε τώρα. Τώρα είναι η Βόνη. Περνά στην Ευρώπη, τι γίνεται. Όχι. Δεν περνά στην Ευρώπη. Γιατί που... Στο πρωτάθλημα πόση διαφορά, που άλλο δεν πόση διαφορά στο έχει. Στο κύπελο σα απέκλεισα. Τρεις νίκες είναι διαφορά. Γιατί τρεις. Με ποιον παίζει τώρα. Γιατί τρεις. Τρεις είναι. Με ποιον παίζει τώρα. Κολοσσό. Πού. Εδώ. Όχ. Τι όχ. Καταρχήν, πρόσεξε λίγο. Επειδή έχει κάνει αυτές τις νίκες. Έχω κάνει φίλε όλες τις. Έχω περάσει όλα τα δύσκολα παιχνίδια και όλους αυτούς τους κόρυβους. Έχεις εύκολο παιχνίδι. Κόρυβους και τέτοια τους έχω στην έδρα μου. Έχεις εύκολο παιχνίδι. Επίσης πήρα καλό παίκτη, να ξέρεις. Αυτά είναι. Ο Ντουβιέ είναι καλός παίκτης. Γάλλος, να υποθέσω. Αυστριακός. Κανα... Αυτοί μπορεί να αλλάξουν πάλι. Φεβρουάριο, Μάρτιο. Όχι, αυτοί θα μείνουν. Γιατί. Ξέρω εγώ. Πώς αλλάξουν πάλι. Άρα ξεπερνάμε και εσύ μιλάς για αλλαγές που άλλαξε όλους τους παίκτες. Όχι, ποιο. Τι όχι. Πιο πολλές αλλαγές έκανες. Ο Γκος και ο τέτοιος. Ποιος. Και ο ψηλός, ο Τζάκσον. Πόσοι φύγανε. Ο τρεις έφυγε. Τρεις έφυγαν. Εμεί και εμένα τρεις φύγανε. Όχι, εμένα φύγαν τέσσερις. Όχι, εμένα φύγαν πέντε. Και ο Πάοκ είναι πολύ καλύτερος. Είναι, ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. 11 νίκες, τελευταία 13 παιχνίδια. Μπράβο, θα βγει σε τρίτος. Αυτά τώρα εντάξει. Μπράβο. Το γόητρο μεταξύ μας να γίνεται χαβάλι και το στοίχημα να τελειώσει ακριβώς το 5 να πληρώσει ο Μάριος. Τι έχετε... Το είπαμε αυτό. Τι είδε, δεν τίποτα, δεν είναι μπλε. Αν είναι σε... πάνω από 5 πληρώνω εγώ. Πάνω από 5 τι είναι, παιδιά. Τι, φιστίκια, διαφορά νίκες του ΠΑΟΚ από τον Άρη στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Αν είναι κάτω από 5 πληρώνει ο Δημήτρης και αν είναι 5 ακριβώς, μία πιθανότητα υπάρχει. Πληρώνει εσύ. Αν κάτσει τώρα εκεί, στραβήθανε, αλλά θα εντάξει. Σα έχω ικανού. Ξεκίνησα δίαιτα πάλι από σήμερα, οπότε θα φάω λίγο Μάριο. Αλλά όχι, μπορώ εκείνη τη μέρα να κάνω μια εξαίρεση. Ναι. Κοτόπουλο, ένα, δύο κοτόπουλα. Σαν το Σοφοκλή που τρώγε 6-7. Φίλος σημειώνει, περιμένουν να περάσουν 2-3 ώρες για να δω άρθρο. Άφησε ανοιχτό παραθυράκι για Μολέδο ο ΠΑΟΚ. Και δεύτερο άρθρο, έξαλλος ο Ιβάν με τον χειρισμό για Μολέδο. Αχ, τα αναμενόμενα. Πιο προβλέψιμο πεθαίνεις. Κανονικά, πιο προβλέψιμο πεθαίνεις. Εντάξει. Το κλειδί για να μπει το θέμα κάτω από το χαλάκι είναι να πάει όντως στη Βραζιλία. Κανείς δεν θα πει τίποτα αν φύγει για Βραζιλία. Αν όμως κατά τις 25 Ιανουαρίου τον Μολέδο ακόμα και στον Παναθηναϊκό. Αν πάει στον Ολυμπιακό 31 Ιανουαρίου. Τέλος πάντων, γράφει κάτι εδώ φίλος που μάλλον θα χαλαστεί αν ο παίκτης πάει στον Ολυμπιακό. Το αποκλείς. Ναι. Γιατί. Γιατί ήταν επικοινωνιακό του Ολυμπιακού, αλλά. Τίποτα δεν αποκλείται. Αλλά εγώ νομίζω ότι το θέμα του Ολυμπιακού βγήκε ακριβώς για να τονιστεί ότι ο ΠΑΟΚ τον πήρε και από τον Ολυμπιακό. Μα δεν τον πήρε πρώτα απ' όλα και το θέμα επιβεβαιώνει τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι. Καλά. Άμα θες με να νούμερα βάλουμε... συγκεκριμένα. Άμα θες να βάλουμε τι επιβεβαιώνει και τι διαψεύδει ο Παναθηναϊκός. Με νούμερα συγκεκριμένα, ρε. Τι νούμερα. Με νούμερα. Δεν έχει λόγο. Δεν είχε λόγο. Πώς δεν είχε λόγο. Τι λόγο. Είχε λόγο να ανέβει άλλα 100 χιλιάρικα. Πώς δεν είχε λόγο. Χάλασε. Τι να ανέβει και να κατέβει. Γι' αυτό χάλασε με όλε αυτέ τι. Μάρι, ο Ηρακλής πέρασε νικηφόρα από μια ακόμα δύσκολη έδρα. Λίγο ιδιαίτερα αναφέρθηκα χθες στον Άγγελο Καραντασιάδη και το παιδί στο σκόραρε. Ο στόπερο πρώην του Αγροτικού Αστέρα και αρχηγός του Ηρακλέους. Δεν είδα τίποτα, να ξέρεις. Άκουγα από το Λίμπερο βασικά το δεύτερο ημίχρονο και όχι όλο. Το δεύτερο ημίχρονο και όχι όλο. Περιγραφή. Και μου πέρασε ο Γιώργος Ματζιούκης στην αγωνία των τελευταίων, ειδικά των τελευταίων 6-7 λεπτών. Και. Που λογικό με το 0-1. Το Παλαιοχώρι τι έκανε. Κέρδισε πρακτικά. Το Παλαιοχώρι δεν υπάρχει. Ανεβαίνει τώρα, τι γίνεται. Το Παλαιοχώρι πιστεύω δεν είναι πραγματικά. Δηλαδή. Εγώ απορώ πάντως με τον Ηρακλή. Ποια Μπαρτσελώνα και ποια Σίτι. Κανονικά. Είναι. Αν ήταν Άρης. Αν ήταν Άρης. Ναι. Φυσικά και. Θα έχει γίνει ένας χαμός στα μίδια με το γεγονός ότι ακόμα και να ανέβει δεν ανεβαίνει. Επειδή όμως είναι Ηρακλής, περνάει μπάι αυτό. Αν με εννοείς, Δημήτρη μου. Όχι. Ο Ηρακλής παίζει ως πόντι Κατερίνης, πώς το λένε αυτό, ΑΕΠ. Ναι. Με αυτό το αφημί. Εφόσον λοιπόν με το καλό καταφέρει και πετύχει την άνοδό του, που για να πετύχει την άνοδό του έχει και play-off μετά, δεν είναι βγήκα πρώτος. Ναι, παίζουν οι 8 πρώτοι όλο τον ομίλο. Πες ότι κερδίζει και εκεί. Ναι. Και βγαίνει. Ναι.
Ανεβαίνει. Ναι, φίλε, με έχει πρίξει με αυτό. Σε ρωτάω, ρε φίλε. Οι άνθρωποι του Ηρακλέους ναι. λένε ότι ανεβαίνει. Πώς ανεβαίνει, με τα χρέη. Γι' αυτό όμως, και φέρανε Γάλλο, γι' αυτό όμως, και πήρανε Μεντί. Με τα χρέη όμως. Ναι. Μπράβο. Από πριν. Πώς θα παίξει. Κάτι έχουν έτοιμο. Κάτι έχουν έτοιμο. Ή σε κάτι ποντάρουνε. Μάλιστα. Ωραία. Σε κάτι ποντάρουνε, προφανώς. Ωραία. Προφανώς, δηλαδή, σου πω, ρε φίλε. Δεν είμαι στη διοίκηση. Σου λέω την διαφορά, την επικοινωνιακή, τι θα γινόταν ήταν Άρης. Ο Άρης, όταν ήταν ανέβη, παρόλο που δεν είχε χρέη, ήταν καινούργια η ΠΑΕ, ναι. λέγανε δεν θα ανέβει γιατί δεν έχει γίνει η εκαθάριση. Ναι. Ψέματα. Δεν έπαιζε ρόλο αν είχε ολοκληρωθεί η εκαθάριση, το λέγαμε, αλλά φυσικά κάποιοι βγάζαν κάθε μέρα τον Παναγόπουλο και τη Μαρούπα να λένε αυτά. Στον Ηρακλή, σου λέω αντίστοιχα, δεν το κάνουν αυτό. Δεν το κάνουν φυσικά γιατί δεν έχουν τη μανία που έχουν με τον Άρη κάποιοι. Αυτό σου λέω. Ότι ενώ είναι ένα επαρκτό πρόβλημα. Κάποιοι μακάρι, εννοείς, μέσα μακάρι... από τον Άρη. Όχι, ρε. Εσωτερικό. Όχι, όχι. Αμυντιακά. Αμυντιακά, ναι, ναι. Που μακάρι εγώ θέλω ο Ηρακλής και να επιστρέψει και να είναι δυνατός. Γιατί με έχει εκνευρίσει αυτό το μια ομάδα, μια πόλη και αυτός ο τρόπος που λειτουργούν. Ναι. Αλλά σου λέω ότι δεν αντιμετωπίζεται με τον σωστό τρόπο, κατά την άποψή μου. Γιατί αν όντως υπάρχει κάτι το οποίο είναι μυστικό και καλά θα κάνει να μείνει μυστικό ως προοπτική, εγώ λέω ότι δεν υπάρχει. Ότι η προσπάθεια. Εντός ομάδας πρέπει να περάσει μήνυμα ότι ανεβαίνουμε. Αυτό είναι. Τι να κάνουμε η προσπάθεια τώρα. Γίνεται ακριβώς γι' αυτό, για να κρατηθεί η ομάδα. Μπράβο. Εγώ θεωρώ ότι η φετινή χρονιά του Ηρακλή είναι μια χρονιά, επειδή την ανέλαβαν και παιδιά που είναι τα Ηρακλάκια, ρε παιδί μου. Έτσι. Και όντως το πιστεύω για τον Ολλανδό αυτό. Ότι αυτό το οποίο κάνει είναι να κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον με σκοπό την επόμενη σεζόν ο Ηρακλής να πάρει άλλο αφημί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν πρόκειται να νομοθετήσει η κυβέρνηση τέτοιο πράγμα. Δηλαδή να σβηστούν, να γίνει ό,τι με την Παναχαϊκή, κατάλαβες. Τον άγχωσες, μπορεί. Μην τον στεναχωρείς, τον αγχώνεις. Καλά, άμα είναι να λέμε την πραγματικότητα. Μην τη λέμε, την υπόθεση κάνεις, τι πραγματικότητα λες. Όχι, δεν κάνω. Η πραγματικότητα. Ποιο μωρή, τι. Για μένα λες. Για μένα λες τώρα. Η υπόθεση είναι αυτό που κάνουν αυτοί. Όχι αυτό που λέω εγώ. Αυτό που λέω εγώ είναι το γεγονός. Τι ωραία, θα πάρει αφημί ο Ηρακλής. Το γεγονός είναι ότι ανεβαίνει με τα χρέη όλα. Αυτό είναι το γεγονός. Αν με το καλό ανέβει, ανεβαίνει με όλα τα χρέη. Και εσύ υποθέτεις ότι θα πάρει άλλο αφημί. Αλλιώς δεν. Γιατί μπορεί να παίξει με όλα τα χρέη. Θα δούμε, σου λένε οι άνθρωποι. Α, θα δούμε. Εντάξει, okay. Αυτό σου έχουν λέω. Κάτι έτοιμο αυτό και θα το. Τη διαφορετική μηδιακή αντιμετώπιση σου λέω. Αυτό σου λέω, ρε Δημήτρη. Που όπου έχει κολλήσει με τη μηδιακή αντιμετώπιση. Αυτή είναι το ό,τι σημαντικότερο αυτή τη στιγμή. Όλοι τον Άρη κυνηγάνε. Δεν τον κυνηγάνε όλοι τον Άρη. Όλοι δεν τον κυνηγάνε τον Άρη. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένοι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, που ναι, τον κυνηγάνε. Ενώ για τους άλλους στάζουν μέλη. Κάποιοι συγκεκριμένοι, ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι που για τον Καλαϊτζίδη παράδειγμα στάζουν μέλη. Έτυχε. Όχι, δεν έτυχε καθόλου. Οι ίδιοι ήταν αυτοί που έλεγαν ότι μετά το παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς με το Απόλλωνα Πόντου με τον ΠΑΟΚ, ότι ο Απόλλωνας είναι ομάδα Super League. Και απορεί, ενώ ο Άρης προβληματίζει και τα λοιπά, ο Απόλλωνας. Αυτό. Τώρα προχθές με τον Καλαϊτζίδη, πάλι περασπιστική γραμμή του Καλαϊτζίδη. Θύχτηκαν ακόμα και από το γεγονός ότι λέμε ότι θα φάει μηνύσεις και αγωγές. Λίγα Άστε. Ακόμα λεπτά, 2-3 λεπτά. Τελευταία τηλεφωνήματά σας για το Λίθος Hotel και Spa στον Παλαιό Άγιο Θανάσιο. Ένα διήμερο 23-10-87-888. Δηλώνετε συμμετοχή και με το που επιστρέψουμε και 7 και 8 και 6 πότε επιστρέφουμε θα κάνουμε την κλήρωση. Ενώ έχετε ακόμη 32 λεπτά για τις δύο μονές προσκλήσεις για το μεγάλο αυριανό live των Καναδών Comeback Kid στο Fix Factory. Λαϊβάρα, ακριβό live, ακριβή παραγωγή. Λέω, επειδή γίνεται τηλεφωνικά. Τηλεφωνικά, έτσι. Πρόσεχε λίγο, πρέπει να συγχρονιστούμε λίγο, να τα δίνουμε σε άλλες μέρες. Όχι, γιατί το είπα. Ξέρει. Γιατί δεν κάνει τίποτα άλλο η κοπέλα εκτός από αυτό. Δύο σήμερα. Αναγκαστικά, δεν γίνεται κάτι. Μαριλίζ, εγώ θα έμπαινα και θα το χαστούκιζα. Σήμερα δίνουμε για αύριο. Πότε να δώσω. Χθες για μεθαύριο. Δηλαδή θα πάει μετά βρασερίζει. Ναι, πώς στον ΠΑΟΚ δίνουμε μια εβδομάδα πριν τα εισιτήρια. Ο άλλος δεν ξέρει. Καλά, τώρα και στον ΠΑΟΚ είναι τώρα. Ο άλλος δεν ξέρει και πότε, αν μπορεί, αν κάνει, αν ράνει κτλ. Είναι για αύριο το live το κομπακί. Τηλεφωνικά στα γρήγορα. Ονοματεπώνυμο για το live, Μαριλίζ. Αυτό. 2-31-0-2-87-888. Μέχρι τις 11.30. 12 παρά 20 λέμε τους νικητές. Δικαιώθηκε για το διπλό του Ηρακλή στην Ερυθρέα, έτσι. Το προέβλεψα χθες. Για το διπλό του Ηρακλή. Φίλοι, Σωτηρία 091, τηλεφωνικά, αν θες συμμετοχή. Τηλεφωνικά, όχι με μήνυμα. 23 10 287 888. Η μόνη περίπτωση για να συμμετέχετε με μηνύματα
είναι να γράφετε οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και αν θέλετε, δηλαδή να μας πείτε μια καλησπέρα, να πάρετε μια θέση για τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, οτιδήποτε άλλο και να προσθέσετε και το ονοματεπώνυμό σας, εμείς θα σας βάζουμε στις κλήρωσεις. Δηλαδή δεν έχετε πρόσβαση σε τηλέφωνο. Αλλά η κλήρωση γίνεται τηλεφωνικά, όχι μέσω μηνυμάτων. Τώρα, αν κάποιοι θέλετε να συμμετέχετε και μέσω μηνύματος, αλλά συμπληρωματικά το ονοματεπώνυμό σας σε μια θέση, μια τοποθέτηση, κάντε το. Αλλά ο διαγωνισμός είναι μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι τα μηνύματα που στέλνετε κοστίζουν 1,24 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Με car control το κταίο δυτικά στη Θεσσαλονίκη και στον Εύωσμο στην πρόκληση στρατηγού Μακρυγιάννη και αναγεννήσεως. Τηλεφωνικά στο 10200 κλείνετε ραντεβού. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Επιστρέφουμε πρώτα απ' όλα με την κλήρωση για να στείλουμε ένα ζευγάρι στον Άγιο Αθανάσιο και μετά με τις δικές σας απόψεις. Α, μάλιστα. Η φίλη μας η Σωτηρία γράφει ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας. Να είσαι καλά, καλημέρα στην φίλη τη 091. Ναι ρε παιδί μου, τώρα μας έδωσε μια λίστα εδώ η Δεσποινής στη γραμματεία, αλλά δεν είναι αριθμημένη. Έχω άδικο. Πρέπει δηλαδή εγώ να κάτσω να μετρήσω, που είχα και πολλές απουσίες στα μαθηματικά, πόσοι είναι αυτοί, για να πω από με τα δάχτυλα, μα είναι παραπάνω από τα 10 δάχτυλα τα οποία έχω. Να βάλω και των ποδιών 20, είναι πάλι παραπάνω. Κάνε μια αρρύθμιση, σε παρακαλώ, που έχεις τόσο άπλετο χρόνο στο διάλειμμα, ενώ εγώ βλέπεις και εγώ με στο διάλειμμα. Ο καφές μου που είναι. Ναι. Τώρα θα αναγκαστικά πρέπει να μετρήσω. Τι να κάνω, δηλαδή τι να σου πω. Πες ένα νούμερο το να μέχρι το 100 και να είναι... Τι τραβάμε ρε. Δηλαδή μια δουλειά τη βάλαμε να κάνει. Να γράψει τους ακροατές. Απλά αυτή τους έγραψε τον υπολογιστή, σήκωσε τα τηλέφωνα, τους έγραψε, πήρε τα στοιχεία κτλ. Και δεν μπορούσε να βάλει από το 1 μέχρι το... 42. Ο Μολέδο ποιο φοράει? Το 00. Ποιο νούμερο φοράει? Τι σε νοιάζει, τον πάρεις? Σε καμιά φωτογραφία. Σφίνα, καρυπίδι για Μολέδο. Κάντο αυτό ρε, μα, κάντο αυτό. Και πάνε κλείστονα. Θα τον αφήσω να πάει στη Βραζιλία. Για τον πάρω από την Ιντερνασιονάλ. Γι' αυτό έστειλα τον Νέτο εκεί 15 μέρες διακοπές. Δεν φαίνεται πουθενά το νούμερο του. Φιλικά τριφύλια φαίνονται. Για να πάω σε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Περίμε το νούμερο του Μολέδου θα πούμε. Όχι, δεν το πεις εσύ. Παγορεύεται. Γιατί ρε φίλε. Σωτήρη. Σε παρακαλώ. Σωτήρη, πες εσύ το νούμερο του Μολέδου. Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 42 για να στείλουμε έναν φίλο, μία φίλη, δύο φίλες, δύο φίλους, ένα ζευγάρι. Στο ξενοδοχείο Λίθος. Λίθος. Πόσος? 24. 10, 20, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Κυρία είναι. Κυρία, τι θα ήταν. Είναι κυρία. Όχι, δεν έκανα. Κυρία, κάτι μου λέει το όνομα. Πρέπει να. Είναι από φίλοι... πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω? Από πάνω προς τα κάτω. Από κάτω, λοιπόν, ναι. Το όνομα κάτι μου λέει, αλλά υπήρχε ποδοσφαιριστής. Sorry τώρα, δεν είναι... Έχει κάτι, μοιάζει. Ήταν, θα πω καμιά βλακία τώρα, ναι. Δεν το λέω. Δεν το λέω. Θα πω το επίθετο και θα καταλάβεις γιατί. Πες το μικρό. Λοιπόν, η κυρία Μπρεάνου Δέσποινα είναι η νικήτρια. Μπερνεάνου ήταν. Μπερνεάνου ήταν ποδοσφαιριστής. Υπάρχει, κάτι υπάρχει, ναι. Είχαμε εδώ ένα. Στο Νόφι. Όχι. Όχι. Λοιπόν, η κυρία Μπρεάνου. Παρακαλώ να την καλέσουμε. Πρέπει να είναι εδώ στην λίστα το νούμερο το 075. Γιατί ακόμα και τα νούμερα λίγο ανάποδα τα έχει βάλει η κυρία. Έβρισε. Πάχινο ο Κυριάκος. Ναι. Η κυρία Μπρεάνου Δέσποινα. Να την καλέσουμε να της μιλήσει. Μην της έρθει απότομο. Και να την βγάλουμε στον αέρα. Ναι.
είναι η μεγάλη τυχερή. Και θα πάρει το φίλο της... τη σωστή κυρία, το μην πάρει λάθος. Α, ναι, γιατί συνήθως παίρνει και λάθος. Παίρνει λάθος τηλέφωνα. Ναι. Και θα ξεφτριζόμασταν προχθές ναι. στο παραλίγο. Ευτυχώς. Με τον άλλο που κέρδισε, άκουσε το όνομά του και δεν είναι το κινητό να χτυπάει. Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα σας. Η κυρία Δέσποινα. Ναι, η ίδια. Καλημέρα σας. Κερδίσατε, το καταλάβατε. Ναι, κάτι κατάλαβα. Κάτι καταλάβατε. Άρα μας ακούτε. Άρα μας ακούτε. Ναι, βεβαίως σας ακούω. Ναι, ναι. Ορίστε. Γυναίκες ναι. ακούνε κανονικά την εκπομπή που λένε είστε δεν ακούνε. Είστε πολύ τυχεροί. Δεν ξέρω, έχετε πάει στο ξενοδοχείο, ξέρετε εκεί από Άγιο Φανάσιο κτλ. Όχι, δεν ξέρω. Δεν έχω ξαναπάει. Πρώτη φορά θα πάω, αλλά εντάξει. Με τον σύζυγο μαζί, με την καθοδήγηση. Θα είναι όλο πολύ ωραία. Με τον σύζυγο μαζί. Με το σύζυγο, βέβαια. Δεν γίνεται. Βέβαια, φυσικά. Πώς δεν γίνεται. Μόνοι σας πήρατε πρωτοβουλία να στείλετε μήνυμα ή σας είπε ο σύζυγος, στείλε ένα μήνυμα. Μήπως και. Εντάξει, κατά καιρούς μου λέει και ο σύζυγος να στείλω. Ναι, εντάξει, όλα γίνονται με συνεννόηση. Τι ομάδα είστε? Τι ομάδα είμαι, ΠΑΟΚ, βέβαια. Τι άλλο θα πω. Α, συγγνώμη για την ερώτηση. Χάσατε. Συγγνώμη για την ερώτηση. Α, ακυρώνεται, ακυρώνεται η. Καλά, δεν πειράζει. Θα είμαι και σε ακυρώνεται. Α, εγώ πάω κάτι. Ο σύζυγος τι ομάδα είναι? Αν τον πάρετε να τον ρωτήσετε, δεν ξέρω. Αριανάκι τον βλέπω, τον σύζυγο. Δεν το είπε. Αριανάκι τον κόβω. Αν δεν είναι ΠΑΟΚ, μην πάτε μαζί, δεν είναι... Εντάξει. Πρέπει να είναι ΠΑΟΚ για να πάμε μαζί. Όχι. Άρης, Άρης να είναι. Μπράβο. Άρης να είναι. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, βαφτίστε το όνομα ό,τι θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Αυτό είναι. Μπορεί... είναι ΠΑΟΚ όσο ταξίδι. Έτσι που τα λες, Δέσποινα, μπορεί να είναι και Ολυμπιακός έτσι που τον κόβω το σύζυγο. Δεν ξέρω, είναι μπερδεμένη η κατάσταση. Είναι μπερδεμένη, σαν το Μολέδο δηλαδή ένα πράγμα. Κάπως έτσι. Για να το λέτε, κάπως έτσι. Λοιπόν, θα επικοινωνήσω και πάλι μαζί στη γραμματεία να ενημερωθείτε πώς, τι και τα λοιπά, πότε ακριβώς θα κλείσετε. Ωραία, ωραία. Και πάλι μπράβο, είστε πολύ τυχεροί. Καλά να περάσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και να λέτε ότι ακούτε λίμπερο, ε. Καλημέρα. Ναι, βεβαίως, εννοείται. Μπράβο. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν. Έτσι, βεβαίως, θα έχουμε πολλές παραπάνω συμμετοχές. Είναι ξεκάθαρο στους διαγωνισμούς. Ναι, καλό είναι για τον κόσμο. Καλό είναι αυτό. Ευχάριστο είναι και για εισιτήρια και για live και για ξενοδοχεία και ό,τι άλλο δίνουμε κατά καιρούς μέσα από τις εκπομπές μας. Γιατί έγινε όλο αυτό το σκηνικό? Ποιο? Με τα αυτά. Επειδή αλλού κάνανε ιστορίες και... Όχι, όχι, νομικό πλαίσιο. Αυτό είναι το από πρώτη πρώτου. Και εμείς είμαστε πάντα νομοταγείς, όπως αντιλαμβάνεσαι στο Λίμπερο. Τηρούμε πάντα τους κανόνες, πληρώνουμε κανονικά τις εισφορές μας. Και... προσπαθούμε πάντα να δίνουμε δώρα αληθινά στον κόσμο, έστω και αν δεν είναι πολύ φανταχτερά πολλές φορές, αλλά είναι όλα αληθινά τα δώρα. Από το πρώτο, από τα αντισακούλα με κρέατα που δίνει ο Κωστής, μέχρι τις συναυλίες που δίνει ο Μάριος. Πω, που τα κρέατα, πολύ ωραίο δώρο. Και με τα εισιτήρια των ομάδων, όπου πρέπει να είμαστε πολύ συνεπείς στο ότι νωρίς-νωρίς φεύγουν οι λίστες και τα δίνουμε από... Α, για πάω καπόλου να τελειώσαμε. Πέμπτη σήμερα τελειώσαμε ήδη. Μία τη δώσα έχεις. Δεν έχεις να δώσεις. Τελειώσαμε, δεν έχουμε περιθώριο. Ρώτα την, ρώτα την. Έχει δουλειά τώρα. Μην την τι δουλειά έχει. Έχει δουλειά. Μην την απασχολείς. Να είσαι καλά φίλε, 887, ο οποίος στέλνει μήνυμα αν και δεν μπορεί να μας ακούσει. Παρ' όλα αυτά στέλνει μήνυμα και τον ευχαριστούμε. Με Ρεγκίνα, ίδια αξεσουάρ μπάνιο, υδραυλικά είδη, ρεγκίνα.gr. Συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα με injection service για ρύθμιση, έλεγχο και επισκευή βενζινογεννητήρα. Για να εξοικονομήσετε καύσιμο με χρήματα και καθαρισμό συστήματος ψεκασμού. Τα γάντια μου, ρε φίλε. Μηχανή έχεις. Κρύωσα σήμερα. Δερμάτινα γάντια. Φόρεσε γάντια για να έρθει στο ραδιόφωνο. Γάντια. Κρύωνα, ναι. Πού πας, ρε φίλε. Παρκάρω μακριά. Για και φορά γάντια. Για να περπατάω. Τι κακό είναι. Πώ τα έχει δύο σου τσέπη, ρε. Είναι τρίπια. Και πάμε στα μεταγραφικά του Άρη, γιατί ο ΠΑΟΚ τον ειρωνεύεστε για τις μεταγραφές του. Το ΠΑΟΚ που έχει budget 20 εκατομμύρια, τον ειρωνεύεστε. Δεν έχουμε λεφτά. Επειδή δυσκολεύτηκε σε μια υπόθεση 2-3 τέλος πάντων. Παίζεσαι για τον Άρη. Σου λέω λοιπόν ότι την άλλη εβδομάδα, τη Δευτέρα, θα σου πω ποιο παίχτη θα πάρει ο Άρης. Τώρα σε 5 μέρες, 4 μέρες. Τη Δευτέρα το πρωί στην εκπομπή. Σε τι θέση? Θα σου πω ποιον παίχτη θα πάρει ο Άρης. Δεν θέλω να βοηθήσω άλλο τους συναδέλφους. Τι θέση είναι, Φίλιππε? Η φόρθα είναι η δεκαρία, ένα από τα δύο. Α, παίζει σε ομάδα προφανώς, ε. Ναι. Παίζει την Κυριακή. Ναι. Στο παιχνίδι. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Πρώτη κατηγορία.
Δεν σου λέω. Πρώτη κατηγορία ή δεύτερη. Δεν σου λέω. Έλληνας. Δεν σου λέω. Έλληνας ή ξένος. Είναι καλός. Γνωστός. Θα πεις καλός ότι είναι. Για ναι. Για τον Πάριο Άρης. Σε ποια περιοχή παίζει τώρα. Δεν σου λέω. Βόρεια ή νότια. Δεν σου λέω. Έχει πολλά γκολ φέτος. Όλοι σου λένε δεν θα πάρει παίκτη. Και σου λέω εγώ λοιπόν ότι τη Δευτέρα θα σου πω ποιον θα πάρει. Τι άλλο θες δηλαδή. Θα πάρει τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα, όντως. Καλός είσαι ο τερματοφύλακας. Το Διούδη πάρει. Καλός. Έχει προβλήματα φέτος, δεν πιάνουμε τίποτα. Λοιπόν. Μαριλίζ. Έχει δουλειά. Φέρε μου την Άρσης εδώ γιατί το ξέχασε να μου το δώσεις. Φέρ το να το πω τώρα. Α, γραμμές, ναι. 23-10-2-7-8-8-8. Δώσε. Να πούμε επίσης. Σήμερα, γιατί ο Λίμπερο πέρα από δώρα προσπαθεί να βοηθήσει και κάποιους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Target Sportswear, μια εταιρεία της αθλοτεχνικής ΑΒΕ, που παράγει εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και διαθέτει τα προϊόντα της στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Και με αφορμή και το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες που ευαισθητοποιούνται αρκετοί, είχαμε αυτές τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιά κτλ. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν πολύ την εταιρεία, γιατί στη συνεργασία με το Λίμπερο θα προσφέρει παντελόνια, μπλούζες, ζακέτες, φούτερ για άνδρα, γυναίκα και παιδί, Μάριε, παιδικές φόρμες. Σετ αποτελούμενα από γάντι, σκούφο, κασκόλ, για να μην έχεις μόνο εσύ, και τισερτ και βερμούδες για το καλοκαιράκι δηλαδή, περίπου 2.000 θεμάχια, και αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, και θα τα προσφέρει αυτά στην Τράπεζα Συλλογής Ειδών Σύμπραξη. Η Σύμπραξη που είναι μια τράπεζα συγκέντρωση και διάθεση ειδών πρώτης ανάγκης της Άρσης, που είναι μια κοινωνική οργάνωση υποστήριξης των νέων. Θα προσφέρει λοιπόν όλα αυτά με στόχο να πάνε είτε σε παιδιά είτε σε συνανθρώπους μας που τα έχουν πραγματικά ανάγκη, και να πούμε ένα μπράβο στους ανθρώπους από την Target Sportswear που βοηθάνε με αυτόν τον τρόπο ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Να πω και εγώ ένα ευχαριστώ προσωπικά στον Δημήτρη τον Μπιλή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Και έχουν τη δυνατότητα αυτοί οι άνθρωποι και θα βοηθήσουν συνανθρώπους μας να ντυθούν καταρχήν τώρα που έχει κρύο, με όλα αυτά τα που προανέφερα, τις ζακέτες, τις φούτερ, τις μπλούζες, τα αξεσουάρ, τα διάφορα, όλα, ναι, ναι. Γάντια και τα λοιπά, αλλά και σε παιδάκια να είναι ζεστά και το καλοκαιράκι να φορέσουν και μια βερμουδίτσα και ένα τισέρτ λίγο πιο όμορφα. Και πάλι μπράβο για την πρωτοβουλία και στο φίλο το Δημήτρη, αλλά και στην Άρσης, γιατί πραγματικά επιτελεί έργο και βοηθάει ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Ο Λίμπερο πάντα είναι διαθέσιμος και γι' αυτό το σημειώνω τώρα. Αν έχετε και άλλοι τέτοιες προθέσεις και διαθέσεις, είναι διαθέσιμος να βοηθήσει και να κάνουμε συνανθρώπους μας να νιώθουν λίγο πιο ζεστά, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έχετε ακόμη, ναι, πες. Ακόμη 12-14 λεπτά, κάπου εκεί, τηλεφωνικά στη Μαριλίζ, 2-31-0-287-888, για τις δύο μονές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ για τη Λαϊβάρα των Καναδών Kampa Kid στο Fix Factory. 887, είσαι στο μυαλό μου, αυτές τις μέρες μας έλειψες. Και μου έλειψες πολύ, το εννοώ, 887. Πάμε στους φίλους που περιμένουν στις γραμμές. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Χρυσανθέ. Πες και να ευχαριστώ σε εμάς, περιμένουμε κανένα πεντάλεπτο εξάλεπτο για να πεις εσύ όλο αυτό το κείμενο. Συγγνώμη, όχι ευχαριστώ, συγγνώμη πρέπει να πει. Όχι, ευχαριστώ, θα πεις, να πω ευχαριστώ και σε ευχαριστούν και όλα τα παιδάκια και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάρουν αυτά τα πραγματάκια και θα είναι λίγο πιο άνετα αυτές τις μέρες. Γιατί εντάξει, εμείς έχουμε και το κασκολάκι μας και το γαντάκι μας και τα πάντα. Κάποια παιδιά δεν το έχουν και νομίζω ότι όταν υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν τέτοια πράγματα, αφιλοκερδός είναι σημαντικό. Λοιπόν, Αντώνης από Κατερίνη. Καλημέρα, Αντώνη. Ο παδός του, της ΑΕΚ. Του Άρη. Του Άρη. Του Άρη. Γιατί Κατερίνη παρόλα αυτά. Λέει Κατερίνη, τι περιμένεις να είναι, Άρης είναι. Τι περιμένεις να είναι, έτσι καλά τα λες. Βασικά περιμένω να είναι Ίνταλη Κέρις ή ποδοσφαιριστής. Πρόλαβες, γιατί ήθελα να αναφέρω για τα θυμότητα στα μεταγραφικά. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς μιλάμε μεταξύ μας, θεωρούμε ότι δεν έχει κλειδώσει καμιά άνοδος. Βλέπουν ότι ο Μάρτιν ισχύει και εμείς βλέπουμε μια στασιμότητα. Σε θέσεις ειδικά που κράζουν ότι θέλουμε ενίσχυση, όπως είναι το Center 4 ή και το Δεκάρι. Συμφωνώ, αλλά
θα σου πω το εξής, ότι η προτεραιότητά τους, αυτό είναι μια απόβαση της διοίκησης, με βάση τα κουκιά που έχει, είναι ότι πρώτα θα πληρώσει κάτι τάτους και τα λοιπά και μετά θα κάνει οτιδήποτε. Εγώ όμως σου λέω ότι η πληροφορία... Για 50, 60, 70 χιλιάρικα δεν αξίζει. Δηλαδή, άμα αλλά δεν είναι, πληρώσει, δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο απλό όπως το λες, γιατί το 50, 60, 70 που λες προστίθεται στα 450, 500, 550. Ναι, αλλά δύο παίκτες, ένας παίκτης, ένας οποιοςδήποτε, αυτός ο Βακεβάης... παιδιά, το ακούω, σας ακούω τώρα και το Χρήστο και τρεις μέρες. Μάλλον όχι το Χρήστο, καμιά χαρά κρατάει καλά ο Χρήστανθος. Ρε Αντώνη, συγγνώμη λίγο. Ναι. Βλέπεις κάποια επιτακτική ανάγκη για μεταγραφές στον Άρη τώρα για την άνοδο? Βλέπω στο επιθετικό, γιατί είδα το παιχνίδι με τη Λάρισα ότι ήμασταν τυχεροί και πήραμε το διπλό. Και είπα ότι μετά και τις εμφανίσεις είναι σίγουρα θα πει γκέλα. Και ότι η ομάδα από κάτω ενισχύονται. Συγγνώμη, όπως είναι εγώ. Ποια ομάδα φοβάσαι πιο πολύ? Ποια είναι φοβάσαι, δεν ενισχύονται. Βάλε εννιάρι τον Μπαρκάν. Δεν φοβάμαι να σου πω κάτι. Βάλε τον Μπαρκάν εννιάρι. Δεν σημαίνει ότι θα είναι συνέχεια η μπάλα υπέρ μου έτσι. Κοιτάξτε, Αντώνη, με εξαίρεση τα τρίκαλα. Με εξαίρεση τα. Ναι. Τίποτα δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείεται. Άμα έχουμε συνεχόμενα αυτές τις εμφανίσεις. Καλά, και άμα χάσεις τον Όφη θα περνάς 15 βαθμούς, θα πας στους 12. Θες να κάνεις, δεν αποκλείεται να χάσεις. Ναι. Ναι, αλλά σου λέω ότι έχουμε πρόβλημα στο γκολ. Εκεί υπάρχει το γκολ για το πρόβλημα του. Εγώ λέω λοιπόν ότι την άλλη εβδομάδα, εκτός απρόπτου, ο Άρης. Γιατί πάντα πρέπει να υπάρχει και το απρόπτου μέσα, έτσι. Γιατί βλέπεις εδώ με το Μολέδο τι έγινε. Εκτός απρόπτου, ο Άρης θα κάνει κίνηση. Ναι, και γι' αυτό το θέμα αχρίαστος είναι στον πάγκο. Μολέδο, σε καλό θα του βγει. Για μένα θεωρώ ότι αχρίαστος είναι εντελώς. Τέτοιο παίκτη τέτοιου είδους έχει ο πάγκο. Δεν χρειάζεται να τέτοιο παίκτη. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι θα είναι επικοινωνιακό. Έγινε, καλημέρα, να είσαι καλά. Πάμε στο επόμενο φίλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις. Χρήστος ΠΑΟΚ, τι άλλο. Χρήστος οπαδός του ΠΑΟΚ, τι άλλο. Πάμε. Θέλω να πω κάτι. Το τι άλλο μ' άρεσε. Είναι πως λέμε πάωκευση. Περιμένω από σένα στο τέλος της χρονιάς. Παρακαλώ. Θα φανεύεις με το καλό στα μεγάλα σαλόνια της Super League, λέμε τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, λέμε τώρα. Να πεις ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί με δική του ΕΠΟ ανεβαίνεις, έτσι. Με αλλονού ΕΠΟ δεν ανέβηκες. Κοίταξε, θα σου πω. Ωραίος. Χρήστο, σε λατρεύω. Μισό λεπτό, Χρήστο, μισό λεπτό. Θα σου πω το εξής. Η ΕΠΟ του Γκυρτζίκη τον Άρη τον κατακρεούργησε. Ενώ δικαιούταν να ανέβει, άλλαξε εγώ τον ΚΑΠ. Εγώ είδα και κάποια σφυριγματάκια, δεν σε κατακρεούργησε. Τι σφυριγματάκια είδες? Εδώ σου λέω, άλλαξε. Συγγνώμη, ρε Χριστό, άλλαξε τον ΚΑΠ για να μην ανέβω. Και μετά από δύο χρόνια, περνά δύο χρόνια και τον ξαναλάζει η διοίκηση γραμμένου για να ανέβει δόξα. Εγώ ξέρω ότι με τις προηγούμενες διοικήσεις δεν πήγαινε πουθενά, βολοπέρνησε εκεί και τώρα ανεβαίνει στο κουτούκι. Καλά, πέρσι δεν ανέβηκα. Καθαρό πρωτάθλημα, καθαρό. Και όταν ανέβει. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στο Λίμπερο να τα ακούσουμε δημόσια. Ευχαριστώ στο. Άρα λες ότι ελέγχεις την ΕΠΟ. Λες ότι ελέγχεις την ΕΠΟ. Εσύ το λες αυτό. Εσύ το λες πάντα αυτό. Καλά, το ότι ελέγχεις την ΕΠΟ δεν πάει να πει ότι μπορείς να ελέγχεις τα πάντα. Μερικές το αλλάζει και το πάει στο Μελισανίδη. Είναι ανάλογα, ανάλογα τις Δευτέρες. Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Μια Δευτέρα έτσι, εγώ μια δεν Δευτέρα έχω πει ότι ελέγχεις την ΕΠΟ απόλυτα. Εγώ έχω πει ότι μαζί ότι ελέγχετε συγκεκριμένα πράγματα εσείς και συγκεκριμένα η ΑΕΚ. Καλά, ο πρόεδρος, φίλε, που είναι τώρα, που είναι και Αριανός, που είναι και Αριανός, που είναι και Αριανός, πέρσι, την Λαμία, όλοι ξέρουμε ποιος την ανέβασε. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ πάντως. Δεν ξέρουμε τίποτα. Φέτος βλέπουμε ένα καθαρό πρωτάθλημα και στη δεύτερη κατηγορία. Θα δούμε. Με τους μεγάλους όπως εσύ να παίρνει λίγα παραπάνω σφυρίγματα. Πρέπει πέναλτι πάλι δεν μου έδωσε προχθές. Άρης είσαι, okay. Προχθές κανονικό πέναλτι δεν μου έδωσε. Πέναλτι μάρς δεν μου έδωσε. Χερούκλα, τι δεν πειράζει. Πειράζει. Έγινε, φίλε, καλημέρα, γεια. Δεν θα απολογήσει επειδή. Μάρς πέναλτι. Ευνοείσαι. Μάρς πέναλτι, φίλε, δεν μου έδωσε πάλι. Τι ευνοείσαι, ρε, τι λέτε. Αυτή την προπαγάνδα περνάτε. Βράζει την προπαγάνδα τώρα. Αυτή την προπαγάνδα. Παιδί, να μην πω πιανού, που θες να κλαίγεσαι. Παιδί πιανού, δημοσιογραφικά. Α. Και εποχή. Είναι άλλαξα. Γιατί πρέπει να κλεγόμαστε μια ζωή. Καλά, όλοι παιδιά του είμαστε. Όταν καλά, εσύ γιατί παιδί άλλου νοείς εσύ. Πού, τι έμεινε. Ποτέ δεν συνεργάστηκα. Είναι, ποτέ δεν συνεργάστηκα. Στο Μετροσπορ δεν είσαι. Δεν έχω αυτή την οτροπία. Δεν είσαι στο Μετροσπορ. Αν ευνοηθεί ο ΠΑΟΚ, ευνοήθηκε. Καταρχήν, εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Σε ψιλοξευθυλίζει. Δεν έχω αυτή την οτροπία. Είναι ΠΑΟΚ και θα ευνοηθεί. Τι θες. Συγγνώμη, κατάλαβε τι σημαίνει. Ποιο δεν έχει αυτή την οτροπία, ρε. Εσύ. Δεν πειράζει να πει κάποια φορά ότι ευνοήθηκε ο Άρης. Σούριξε πετριά. Ποτέ δεν ευνοήθηκε ο Άρης. Ποτέ. Σούριξε πετριά από το 1,5 μέτρο, το κατάλαβε. Άκου να σου πω κάτι. Εγώ, φίλε, με όσου συνεργάζομαι, είτε λέγεται Πετρουλάκη, είτε λέγεται Σαράντη Πανταζή,
Είτε λέγεται Σταύρος Κόλκας, είτε λέγεται Τζορμπατζόγλου, είτε λέγεται Ζαγόρας, προσπαθώ και κρατάω τα καλά τους. Γιατί όλοι αυτοί που προανέφερα έχουν τα καλά τους και τα κακά τους. Πες ένα, πες ένα του Κόλκα. Αυτό, αυτό. Θα σου δώσουμε 5 λεπτά. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Πες ένα του Κόλκα. Ένα καλό πήρες από τον Κόλκα, να το πεις μετά το διάλειμμα. Όχι, θα σου το πω τώρα κατευθείαν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είναι μετά το διάλειμμα. Θα σου το πω τώρα. Να μην είναι κόσμος συντονισμένος, θα τα ακούσει. Θα σου το πω τώρα. Θα σου το πω τώρα. Ξέρει όσο κανένας άλλος. Ξέρει όσο κανένας άλλος τον πάω. Συγγνώμη λίγο. Χρυσανθέ, μία ερώτηση. Σε όλα αυτά που είπες, είτε λέγεται Κόλκα, είτε Κόλκα είναι το ανήτο, είτε το άλλο τσαρπατσούλο, σωστό. Είτε λέγεται Σκόνδρας. Σκόρδας λέγεται. Σκόρδας, συγγνώμη. Φυσικά. Φυσικά. Τρεις μήνες ήμουν με. Θύτευσες. Τρεις μήνες, ναι. Όποιος και να είναι, Μάρια. Ναι. Και σου είπα τώρα για τον Κόλκα, ότι ο Κόλκας ξέρει όσον αφορά το ρεπορτάζ, όσο κανένας άλλος τον ΠΑΟΚ. Εκεί τι σε νοιάζει, να του επηρεάζει. Στο ρεπορτάζ, φίλε. Θα μου πει, ένα καλό μου είπε. Ένα το... καλό μου είπε. Με... Και ξέρω να σου πω, και, ξέρω να σου πω και τα αρνητικά του. Και του τα έχω πει και του ίδιου. Δεν έχουμε χρόνο όμως. Για τα αρνητικά, ναι, δεν μας πιάνει ο χρόνος. 23-10-287-888. Βιά δικά σας μηνύματα. Φίλος αναρωτιέται, τον ρωτάς τι καλό πήρε από τον Κόλκα και σου λέει ότι ο Κόλκας ξέρει καλά το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή παραδέχθηκε και επίσημα ότι και ο ίδιος είναι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ. Μεγάλε στιγμή. Δεν είμαι ούτε ρεπόρτερ. Μεγάλη στιγμή. Ούτε ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ούτε ρεπόρτερ Ηράκλειο. Αυτά είστε εσείς. Είσαι, είσαι. Δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είσαι. Ναι. Σε βρήσαμε, σε είπαμε ρεπόρτερ εκεί, σε βρήσαμε. Όχι, φίλε, γιατί για τον Άριστο λέω. Αυτό το να βάζετε ταμπέλες ρεπόρτερ ΠΑΟΚ, ρεπόρτερ Άρη κτλ. Εντάξει. Έχει τύχει αυτή την περίοδο να ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ Άρη. Έτσι. Καλό τύπα. Το 31 φοράει Μολέδο. Να κάνω και μία ερώτηση. Ο Μαλεζάς δεν είναι μια χαρά πίσω στην άμυνα μαζί με τον Βαρέλα. Χρειαζόμαστε στόπερ γενικά. Πώς δεν χρειάζεται, φίλε. Έφυγε ο Ζαμπράνο. Έχεις τρία στόπερ. Ένας να χτυπήσει, ένας να πάρει κάρτες. Θα παίζει στόπερ. Κάνιας. Ο σωστά, σωστά, γιατί στα στόπερ του ΠΑΟΚ δίνουν κάρτες. Στο Μάτος δεν δίνουν ποτέ. Mm-hmm. Παιδιά, να πω ότι. Εγώ νομίζω πως ο επιθετικός είναι πιο βασική ανάγκη. Πες μου, Μάρια. Ποιος επιθετικός, αφού έχεις τον Μπρίγιοβιτς. Ή μήπως δεν τον έχεις. Ένας ακόμα. Ή μήπως δεν τον έχεις. Μια χαρά τον έχει. Απλά δεν έχει τον Κουλούρη. Έκλεισε ο διαγωνισμός. Μην καλείτε άλλοι. Κάμπα Κίντ, νικητές Θανάσης Μπουζίδης και Νικόλαος Ποζουκίδης. Επαναλαμβάνουμε, Θανάσης Μπουζίδης και Νικόλαος Ποζουκίδης για αύριο βράδυ στους Κάμπα Κίντ. Αύριο θα δίνουμε για θέατρο και για το άλλο μεγάλο live των Creator το βράδυ του Σαββάτου. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές, 2-31-0-287-888. Χίλια μπράβο στην Τερίζα Μέη. Το είπαμε και νωρίτερα εδώ με τον Δημήτρη στην εισαγωγή της εκπομπής, που η Μεγάλη Βρετανία απέκτησε και Υπουργείο Μοναξιάς από χθες το απόγευμα. Μια χώρα που δείχνει για ποιον λόγο είναι 1,5 αιώνα μπροστά. Γυναίκα ή άντρας είναι. Είναι γυναίκα και είναι πολύ ωραία κοπέλα. Yeah. Αυτά. Γι' αυτό και λέγεται Μεγάλη Βρετανία και όχι απλά Βρετανία. Άρα η υφυπουργός έρχεται όταν έχεις μοναξιά και σου κρατάει παρέα. Βλακία. Τι. Πόσο πρωτό το είπε. Η ξυπνάρα το είπε. Ό,τι λένε όλοι το πρωί. Δηλαδή, συγγνώμη. Κάνουν μια grant, για να το πω και αγγλικά, ναι. Λακαμία ναι. Αυτή η Αγγλίδα. Ναι. Την τονίζεις εσύ, σαν να έχει κάνει κάτι φοβερό. Η Τερίζα Μέη, και εγώ που σκέφτομαι το πιο φυσιολογικό για τη μοναξιά, δηλαδή να κάνει παρέα σε κάποιον που είναι μόνος του. Λέω εγώ βλακεία, που λέω το φυσιολογικό, και αυτή που διόρισε υφυπουργό για τη μοναξιά, είναι η Γκραντ. Είναι σοβαρό αυτό που είπες τώρα, το πάρω σοβαρά, το παίρνει σοβαρά ο κόσμος. Πάμε στους φίλους που περιμένουν στις γραμμές. Καλημέρα στον επόμενο κύριο ή κυρία. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, κυρία. Κύριε. Ναι. Χριστίνιο. Α, ο Χριστίνιο. Καλημέρα, Χριστίνιο, παδός του Άρη. Του Άρη. Του Άρη, ναι. Και Θανάσης. Ναι, και Θανάσης. Ωραία. Πάμε, Χριστίνιο. Χρόνια πολλά πες του, ρε, το άνθρωπο. Χρόνια πολλά πες του, ρε. Χρόνια πολλά και καλά. Ε, Αλυτάρα. Χρόνια πολλά και καλά, παλικάρι μου. Στείλε. Λέοντο Σοφή 18, εκ το όρφο. Στείλε ό,τι θες. Ναι, πόσα κλείνεις. Χριστέ. Ναι. Εσένα θέλω πάλι. Χθες είμαι εγώ που κράζω για τον μπάσκετ. Ναι. Λαδίρεση. Πρέπει να φύγει αυτός ο Βασιλόπουλος. Δεν είναι, είναι απίστευτο δρεστή. Μέσα μας τα νεύρα χθες το βράδυ. Και ποιος να έρθει. Είναι πρώην βασκεπολίστας. Είναι απίστευτο. Εντάξει, είναι απίστευτο έχει, που μου κάνει. Έχει κάνει και καλά παιχνίδια. Χθες ήταν βέβαια κάκιστος. Έλα εσύ τώρα σε πορτάζιμα τέτοιες ταχύτητες τώρα πλάκα με κάνεις. Η άλλη ομάδα, η γερμανική, ήταν μια ταχύτητα πάνω. Δηλαδή αυτός και ο Μποχόριδης, λες και πήγαιναν με slow motion, ρε γάμο το.
Δεν το είδε, χρήσατε και εσύ αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Βασιλόπουλος έκανε 15 λάθη σε κρίσιμο αγώνα. Εντάξει. Ναι. Στο Λαύριο που είσαι η μόνη ομάδα που έχει κερδίσει στο Λαύριο, άλλο πάλι κι αυτό. Έτσι. Ναι. Και σου δώσε το μάτς. Αυτή η αιμονή να ξεκινάει αυτή την απίστευτη πεντάδα σε κάθε αγώνα την αμυγός ελληνική, να δίνει ένα βαντάζ στον αντίπαλο 10-15 πόντους και μετά να κυνηγάμε, δεν πάει άλλο ρε. Δηλαδή δεν είναι, εγώ τα βλέπω στραβά, δηλαδή πραγματικά είναι απίστευτο. Έλειπε και ο Αθηναίου. Έχει ένα φρουίτ ο οποίος μπαίνει μέσα και γράφει. Το ξεχνάς 15 λεπτά στον πάγκο. Έχεις κάνει τον Μπελ, τον καλύτερο αμυντικό της ομάδας, ενώ ο άνθρωπος έβαζε πέρσι 20 πόντους. Ποιος είναι ο καλύτερος αμυντικός, ποιος είναι. Δεν άκουσα. Μισό λεπτό, κάτσε τώρα, περίμενε. Ο Μπελ χθες ήταν τραγικός. Έχανε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ήταν σαν το Βασιλόπουλο. Εγώ ξέρω τι λέω. Ο Μπελ φεύγει μόνος του με άλλους δύο παίχτες. Κάτσε, επειδή λες για μπάσκετ τώρα. Ο Μπελ φεύγει μόνος στον ευνηδιασμό με άλλους δύο. Έχει δύο ψηλούς δίπλα και πάει και κουτουλάει πάνω στον έναν αμυντικό. Δεν λειτουργεί, τους έχει φέρει την ομάδα σε σύγκριση. Δεν κατεβλέπεις τι γίνεται. Η ομάδα είναι σε σύγκριση γιατί έχει αλλάξει 10 παίχτες μέσα στη σεζόν. Κι άλλες ομάδες αλλάζουν, ρε Χρυσάθε. Κι άλλες ομάδες αλλάζουν. Δεν κάνουν τίποτα. Απλά έχουν και διοίκηση οι άλλες ομάδες. Εμείς δεν έχουμε. Η Κίμη έγινε σε σύγκριση. Τι συγκρίνεις τώρα. Μία νίκη λιγότερη έχει η Κίμη από σένα. Τι συγκρίνεις. Συγκρίνεις τώρα τον Άρη με την Κίμη. Άλλες είναι οι απαιτήσεις σου. Δεν κατάλαβες. Άλλο λέω, ρε αγόρι μου. Ομάδες με μικρότερο. Πώς θα σου πω. Καιρό. Θανάση μου, άκουσε με λίγο. Θανάση μου. Η χρονιά φέτος πρέπει να φύγει. Και μαζί με τη χρονιά να φύγει και η διοίκηση να αλλάξει για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ κανονικά. Η χρονιά φέτος, όσο υπάρχει αυτή η διοίκηση ή όσο υπάρχει αυτή η διοίκηση και δεν λειτουργεί, γιατί αν λειτουργήσει, δεν έχει κανένα πρόβλημα προσωπικό με τον Λάσκαρη. Απλά δεν κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή. Αν λοιπόν λειτουργήσει, να συζητήσω και για μπάσκετ. Αλλά εμένα με καίει άλλο. Εμένα με καίει ότι η ομάδα πάει στη διάλυση έτσι. Και να πω και κάτι θετικό. Ο Ντουβιέ είναι καλός παίκτης. Είναι παίκτης. Παιχταράς, φαίνεται το καλά, παίκτη. Δεν λέω παίκταράς, εγώ λέω ότι είναι καλός παίκτης και θα βοηθήσει. Είναι παίκτης καλός και ο Προύιτ και θα δεις σε 2-3 χρόνια θα τους βλέπουμε σε μεγαλύτερα πρωταθλήματα. Ο Μάρας με έχει απογοητεύσει μέχρι στιγμής, αλλά εντάξει. Ο Μάρας, ναι, εντάξει. Είναι βαρύς. Θα δούμε. Ωραία, Χριστίνιο, καλημέρα, εγώ μου χρόνια πολλά πάλι και καλά. Να σε καλά. Υπάρχει μια αγανάκτηση στον κόσμο του Άρη για την ομάδα μπάσκετ. Φυσιολογικό είναι, φίλε. Αυτό που για σας είναι φυσιολογικό και αν είσαι σε αυτή την κατάσταση είναι έτσι. Άλλη μια χρονιά, για μένα είναι εξοργιστικό, βέβαια, ναι, φυσικά. Ναι. Αυτοκράτορας είναι, ρε φίλε. Δεν ήταν ο Πάουκ. 21 τρόπαια και έχεις 7. Δεν ήταν ο Πάουκ σε αυτή την κατάσταση. Σε χειρότερη ήσουνα. Δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση ο Πάουκ. Συγγνώμη, αλλά εσύ έχεις φάει, φίλε, έχεις χάσει παντού. Έχεις χάσει παντού. Έχεις μία νίκη παραπάνω στην Ευρώπη. Πάρτα κι άλλα τώρα να βλέπεις. Μία νίκη. Πού είναι ο Πάουκ στο μπάσκετ. Ποια. Πάρτα κι άλλα. Έπιασε Θεσσαλονίκη το πλοίο με τους 410 τόνους εκρηκτικών. Δηλαδή δεν το θέλανε οι κριτικοί, το θέλανε εμάς. Ήταν στο Ηράκλειο τόσες μέρες. Δεν υπάρχει. Ναι. Πάμε ο γραμμή καλημέρα. Ο Σαββίδης το έφερε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Φυσάει, χάθηκες. Καλό στον 7 τίτλο. Μέχρι να ζητήσει συγγνώμη. Γονατιστός από τον Παπαθεοδόρου. Ποιο Παπαθεοδόρου. Από αυτόν που σε έχει ξεφτυλίσει. Σε έχει ξεφτυλίσει. Άσχετε. Άσχετε. Σε έχει κατακρεουργήσει. Σε έχει διαλύσει. Κάνε την ομάδα πάλι πρώτη. Πες το σύνθημα λίγο. Το σύνθημα, ρε. Κάνε την ομάδα πάλι πρώτη. Δεν το ξέρω. Ούτε αυτοί το ξέρουν. Τι να έκανε, ρε φίλε. Στο παιχνίδι με τον Πάο κέρδισε. Από τα πιο τραγικά συνθήματα που ακουστήκαν σε γήπεδο μπάσκετ τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν μου λες. Εσείς τι φωνάζετε, Μάρια. Στο Ιβανόφιο. Ήρα αγαπώ, Ήρα κλείσω ένα. Έλα, πες, ακούγεσαι. Α1 δεν ανέβηκε κανένα. Δεν μου λες. Ναι. Τι θα έγινε τώρα από φάπα σε φάπα, θα τι γίνεται. Έλα από εδώ να σου δείξω εγώ από ποιος θα φάει τις φάπες. Όσον ακροατή, αλητεία. Έλα από εδώ. Αλητεία. Ανατρίχια θα ρε με αυτό που έχεις φάει τόσες, έχεις φάει τόσες φάπες επί σειρά ετός στο μπάσκετ που το σβέρκο σου είναι σαν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Το σβέρκο σου είναι σαν τη φανέλα. Σαν τη φανέλα του Ολυμπιακού. Έλα. Έλα, τσουτσουριάσαμε που θα έρθει στον Ιγκαλίσκο. Έχω να τα ακούσω αυτό. Τσουτσουριάσαμε, έλα. Έλα. Φαποκράτορα.
Το είχε, τον Παπα Θεοδόρο. Ναι. Γουστάρα που με ζαλίζει για τον Παπα Θεοδόρο. Ναι, αλλά μιλάω ότι ο Παπα Θεοδόρο θα έρθει. Γουστάρω όμως όλους τους παίχτες. Ναι. Που παίζουνε, ρε. Ναι, τους παίχτες και τους έφερε, ρε, τους παίχτες. Ναι, ρε. Ποιος τον έφερε, ρε, πρώτα-πρώτα τον Ντίλαρτ και τα άλλα τα παλτά. Ο Μπάνε, ρε. Ο Μπάνε, ρε. Ποιος Μπάνε. Α, Μπάνε. Του Παπα Θεοδόρου. Αυτός που φέρε τώρα, ποιος τους έφερε, ρε. Θα μιλήσουμε τώρα για σένα. Όχι, ρε, να μην μιλήσουμε για μένα, ρε. Για πες μου. Τι να σε πω, ρε. Τι απαιτήσεις, ρε, την ομάδα. Τίποτα, ρε, μου φτάνει που σε έχω 3-7-21 σε τίτλους, ρε. Και προσπάθησε να πάρεις το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Μπας και με ισοφαρίσεις, ρε. 50-100 χρόνια προσπαθείς να φτάσεις στον Άρη στα πρωταθλήματα, ρε. Δεν θέλω, ρε, να το φτάσω. Πού να το φτάσεις, δεν μπορείς, ρε. Μπορώ, αλλά δεν θέλω. Δεν μπορείς, ρε. Δεν μου λες τώρα. Τι να σε πω. Άμα χάσεις. Ναι. Θα βγεις με τα βρακιά κάτω. Oh, άμα βγω με τα βρακιά κάτω, εσύ θα τρέξεις, ρε, και θα φοβηθείς, ρε. Γιατί, ρε. Συγγνώμη, ο διάλογος εσύ είχε κατρακυλήσει. Πω, 10 Μαρτίου, παιδιά, τα ξαναλέτε. Μέχρι τότε θα βάσουμε λίγο το βράδυ. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, ρε. Χάρηκα που τα είπαμε. Φιλιά στα ρετζίκη. 10 Μαρτίου, Άρης ΠΑΟΚ. Ο διάλογος κατρακύλησε σε... Οριστικό σε υπό underground. Με βίντεο, σαν replay, referee και το πρωτάθλημα μας από του χρόνου. Από του χρόνου, ωραία. Βαρ, με βαρ, ναι. Ερχόμαστε. Με VAR. Χωρίς σφαγές από τη διαιτησία, σαρώσουμε όλους. Μαζί και ο παπάς, λέει, σύσκεψη με τον Βασιλιάδη και τον Γραμμένο. Ποιος παπάς? Ο υπουργός. Ο διαιτητής. Ψηφιακής πολιτικής, Νίκος Παπάς. Συμφώνησαν να προχωρήσει το σχέδιο για το βίντεο. Ωραία. Θα γελάσουμε, ναι, μεν, θα γίνει πολλά. Αλλά είναι το πιο σωστό, νομίζω, πιο καλή λύση. Ωραία. Το βίντεο. Ποιος το, πώς το χειρίζεται όμως. Δηλαδή θα σταματάει ο διαιτητής, θα έχει άλλη επιτροπή, θα έχει κάποιο κεντρικό έλεγχο, θα έχει άλλον διαιτητή που θα βλέπει το βίντεο για ποιες φάσεις κτλ. Τραγωδία. Τι τραγωδία, φίλε. Δίνεται λύση. Είναι σαν τις κάμερες, να ξέρεις. Που δεν δουλεύουνε. Αυτό δεν γίνεται να μην δουλεύει. Λοιπόν, καταλήγουμε στο ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει τον Κουρμπέλη που παίζει και στόπερ και εξάρι. Γράφει φίλος. Άλλος φίλος, πιο πιθανό είναι να επιβεβαιωθεί το κάνει την ομάδα πάλι πρώτη παρά να συναντηθεί ο Τσαλτίδης με το χιούμορ. Είναι απόψεις ακροατών μας. Γελάσαμε. Ο φίλος νωρίτερα, αν στις 25 Ιανουαρίου ο Μολέδο είναι ακόμα στο Παναθηναϊκό, τότε μέχρι την 31 του μήνα θα πάει στον Ολυμπιακό. Κάνει το, πώς το λένε, μια υπόθεση. Ότι ναι. Ο Χατσερίδης δεν έλεγαν ότι είναι stand-by. Τι stand-by, φίλε, εδώ παίζεις, ανήκει σε ομάδα, θέλει πολλά λεφτά. Επίσης, με τα λεφτά που έδινε η Ρέν για τον Μπρίγκοβιτς, μπορούσε να πάρει μια σουίτα στην Τούμπα για να τον θαυμάζει. Ναι. Με τα 2,5 εκατομμύρια, λέει, που έδινε για τον Μπρίγκοβιτς. Άλλα μηνύματα. Δεν έχουμε άλλα μηνύματα εδώ. Τελευταία λεπτά για την εκπομπή. Είπαμε, είχαμε σήμερα διάφορα θέματα με το σήμα μας και τα λοιπά, λόγω του αέρα και αυτά. Μεταγραφές παντού, η Arsenal προσπαθεί να πάρει τον Aubameyang. Αφού δώσει τον, πώς το λένε, τον Sanchez, θέλει να πάρει τον Aubameyang η Arsenal. Το πιο σημαντικό είναι μπράβο στον Παλίκαρο, μπράβο στον Παλίκαρο, gentleman, Alec Baldwin, που υπερασπίζεται τον Woody Allen. Μπράβο. Που τον έχουν χυμίξει τώρα η κάθε πικραμένη βασικά, ότι κακοποιούσε τη θετή του κόρη την Dylan Farrow. Ποιος? Ο Woody Allen, αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για αλητίες. Έχει γίνει της μόδας τώρα η αλητία, εντάξει. Επιβεβαίωσε για Sanchez και Μικηταριάνο Βεγγέρ. Δηλαδή θα πάρει United τον Sanchez και η Arsenal τον Μικηταριάνο. Δίνω 20-25 εκατομμύρια κάπου εκεί. Επιβεβαίωσε πως το deal για την παραχώρηση εδώ είναι κοντά στο να πραγματοποιηθεί. Ναι. Ξέρεις τι κάνω μετά, αρχίζουν τα κατουρήματα μετά, ξέρεις. Ναι. Μη γελάς. Μη γελάς. Δεν λέει άλλα ποσά. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Βενγκέρ. Ο μισός του Μικηταριάν δεν αποτελεί πρόβλημα. Πρόκειται για μια ανταλλαγή παικτών που ένας θα αναπληρώσει τον άλλον. Ξεκαθάρισε πως ο Ζήλ δεν θα αποχωρήσει από την Arsenal. Μάλιστα. Ωραία. Η Λίβερπουλ.
Τι ασχοληθεί. Μπορεί πάει η Μολέδο εκεί. Πα και με Λίβερπουλ και γελάμε. Η Λίβερπουλ πήρε, ρε φίλε. Στόπερ. Ντόρτι. Τίποτα δεν είπε. Τίποτα δεν είπε η Κότα. Είπε για τύχη πάλι, ρε. Ότι ήταν τυχερή η Λίβερπουλ. Λέμε 4 γκολ και δοκάρι ήταν τυχερή. Αν είχε ακόμη 2,5 λεπτά, το μάτσαν 4-4. Βρέασε τώρα. Το καταλάβανε και τα ντουβάρια. Αν έπρεπε το δοκάρι του Μανέ, θα πήγαινε 6-1. Αν και αν. Προηγήσε και στα δύο ημίχρονα, όχι κόντρα στη ροή του αγώνα. Μιλάει ο τύπος που πανηγύρισε Champions League για το αν είχε ακόμα 2,5 λεπτά. Που αν δεν είχε ένα το λεπτό, πήρε. Θα είχε πάρει Bayern των πρωταθλητριών. Ναι. Αν παίζανε εκείνο το βράδυ ο Scholes και ο Keane, η Bayern δεν κατέβαινε καν να παίξει. Αν σε πιάσω στα χέρια μου. Κατέβηκα μια μέρα... χωρίς τους δύο κορυφαίους χαφ εκείνης της πενταετίας στον πλανήτη. Μπο δεκαετίας. Scholes και Keane. Στον τελικό γίνουν εκεί. Η ΕΠΣ Δράμας αποφάσισε την αναβολή όλων των αγώνων του Σαββατοκύριακου και καλεί τον κόσμο να δώσει το παρόν στο συλλαλητήριο για το Μακεδονικό, στη Θεσσαλονίκη. Η Δόξα που παίζει. Η Δόξα δεν είναι. Αναβάλλονται τα μάτς της ΕΠΣ Δράμας. Η Δόξα έχει θέμα με Δικόζη. Τι, τελείωσε Δικόζη. Τελείωσε, αποκρίθηκε. Ο φίλος μου ο Κρίστοφερ από τη Σουηδία λέει: καλημέρα σας. Ο μεγαλοδημοσιογράφος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Μίνου. Το Γιώργο λέει. Μίνο. Τι θυμήθηκα τώρα. Ναι. Μας τα έκανε καρούμπαλα, λέει, με τη μεταγραφάρα του Μολέδο στην Αθήνα Κυριακή και είπε ότι ως την Τετάρτη θα ήταν Θεσσαλονίκη. Επιβεβαιώθηκε ότι το θέμα έκλεισε. Σήμερα τι μέρα είναι, Πέμπτη. Την Πέμπτη έκλεισε το θέμα. Ορίστε. Τετάρτη βράδυ, ουσιαστικά έκλεισε το θέμα. Ωραία. Έκλεισε. Έκλεισε με άλλο τρόπο. Δεν πρέπει να βιάζεστε. Ο Γιώργος είχε φέρει και τον Μπακασέτα εντωμεταξύ στην Αθήνα Κυριακή. Καλημέρα στο τελευταίο φίλο. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Μπογκδάνη, εσύ είσαι. Ναι, τι κάνετε, παιδιά. Καλά, Μπογκδάνη, ο παδός του ΠΑΟΚ από το Ερεβάν, καλά είπα, Ελμπασάν. Το Ερεβάνι. Ελμπασάν. Ναι, ναι. Το ότι έχεις καθαρή γραμμή είναι ένα θαύμα. Mm. Πάμε να μην το ματιάξουμε. Αμέσως, αμέσως. Λοιπόν, Μάριε. Ναι, παλικάρι μου. Είσαι η αφορμή που πήρα τηλέφωνο, δηλαδή αυτή η Manchester City, ρε φίλε, που και ο Ηρακλής έχει πιο πολλούς οπαδούς από αυτήν. Δεν την μπορώ καθόλου. Τι είπε. Αλλά έπρεπε να τη τρεις καμιά 5-6 η Liverpool. Ναι. Είναι η πιο μισητή ομάδα στην Αγγλία αυτή η ομάδα. Γιατί, δηλαδή, τα χρώματά της, γιατί. Ποια βρε, η City. Ναι ρε φίλε. Η City. Χειρότερη ομάδα δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν μπορούν να φανταστούν. Γι' αυτό είσαι πάξι, ναι. Γιατί τι σου κάνει η City ρε φίλε. Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω να πούμε. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει καθόλου σαν ομάδα. Και λυπήθηκα που έφαγε η Liverpool τα δύο γκολ. Έπρεπε να είναι 4-5-1-6. Γιατί δεν τη θεωρώ ομάδα για... Πολύ διαφημισμένη είναι, πιστεύω. Η καλύτερη δεν ομάδα φέτος στην Ευρώπη. Το που έχει η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρώπη χωρίς να έχει superstar, φίλε. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα χωρίς να έχει superstar? Η City, ναι. Δυστυχώς. Δεν έχει superstar. Δεν έχει. Ο De Bruyne είναι ο οποίος. Εντάξει, είναι. Και ο Σίλβα. Και ο Σίλβα. Και ο Αγκουέρο. Και ο Σίλβα. Αυτά, παιδιά. Γεια σου, καλημέρα. Ωραία, ωραία, Μπογκδάνη, να είσαι καλά. Μπαίνουμε τελική ευθεία, δώσαμε. Εγώ έδωσα νικητές. Ξαναπέστε. Για μένα, ναι, τους λέμε πάλι γιατί ήταν τηλεφωνική. Ναι. Για το αυριανό live Comeback Kid, Θανάσης Μπουζίδης, Νικόλαος Ποζουκίδης. Ήταν τηλεφωνικός ο διαγωνισμός όπως και για το Λίδος Hotel. Και αύριο θα είναι τηλεφωνική πάλι για θέατρο, παραστασάρα το αύριο Παρασκευή και για live Σάββατο Creator. Θα δίνουμε αύριο πάλι τηλεφωνικά προσκλήσεις. Έχει και βόλεϊ σήμερα ο ΠΑΟΚ. Πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, υψηλό επίπεδο με τη Friedrichshafen. Παίζει και ο Ουσίκοφ. Θα τα πούμε όλα αυτά στο ΠΑΟΚ 24 το οποίο ακολουθεί και για ποδόσφαιρο, τις επόμενες κινήσεις και πώς έκλεισε το θέμα του Μολέδο. Mm. Και για μπάσκετ και για το βόλι που έχει τον αγώνα. Πολύ ωραίος ο Ουσίκοφ. Έτσι, ομορφόπεδο. Τι εθνικότητας είναι αυτός? Βούλγαρος. Mm. Και με Τρόικα και πάλι τα λέμε. Τι αύριο. Τι είναι ο ΠΑΟΚ στο βόλι? Στο πρωτάθλημα? Ναι. Δεύτερος. Πόσους βαθμούς διαφορά τον Ολυμπιακό? Αρκετούς. Στα τι... play-off πάλι θα πάει, ρε φίλε. Στα play-off θα πάει πάλι. Στο βόλι. Βέβαια. Είμαστε. Για άλλη μια χρονιά θα ξεκινήσει με μειονέκτημα. Τι να κάνουμε. Και τις προηγούμενες με μειονέκτημα ξεκίνησε. Και το πήρε. Με Τρόικα τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί λίγο μετά τις 10. Καλημέρα σε όλους.